Όχι εμείς. Μα ο πλανήτης κάνει έτσι. Εμείς για δεν μπορούμε. Γιατί οι θεσμοί μου δεν μου επιτρέπουν. Με ποιο δικαίωμα. Εκτός του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα εκτός από το δημόσιο συμφέρον. Δεν το καταλαβαίνω. Και με αποφεύγει έτσι για ποιο λόγο. Θα πάρουμε λοιπόν το αμερικάνικο ομόλογο, θα μπει στην κεντρική μου τράπεζα, θα πιστωθεί, θα κοφερμαριστεί, που είναι ήδη κοφερμαρισμένο δηλαδή, από τον υπουργό, από τα πάντα, θα μπει και θα παράγουμε το χρήμα. Πόσο είναι αυτό το ομόλογο, όμως, να το ξαναπούμε, πόσο είναι το ομόλογο. Είναι 6 τεμάχια των 100. Των 100 δις δολαρίων. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν η Ελλάδα χρειαστεί παραπάνω. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται παραπάνω. Εμείς λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτά τα χρέη. Γι' αυτό αν είδατε σε μια συνέντευξη που έχω δώσει μοναδική και δεν έχω σημαντικό ξανά, αυτό που είπατε. Τι είπατε, η Ελλάδα δεν έχει αυτά τα χρέη. Ναι, μην το προσπερνάμε. Μα το ξεκινώ. Δεν έχει αυτά τα χρέη για μας. Όμως, να σας πω και κάτι. Δεν θα σας πω το νούμερο. Εγώ πιστεύω σε παράνομες συμβάσεις, σε συμβάσεις γιατί. Και δεν το έχετε πει μόνο εσείς. Δεν το έχετε πει μόνο εσείς. Και δεν το λέω. Βγήκε η κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, υπεύθυνος για τα κονδύλια. Δεν θυμάμαι το όνομά της, αν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Η οποία είπε αυτό ακριβώς. Ότι δεν είναι αυτό το ποσό. Να σας το θυμόμαστε όλοι. Κύριε Ευαγγελή. Ακούστε, εμένα με περιπλανήσανε. Με είχαν παραπλανήσει χιλιάδες γλώσσες οι οποίες λένε δεν είναι αυτά τα χρέη, δεν είναι αυτά τα χρέη. Άρα, εγώ ας πούμε ότι είμαι λίγο αφελής. Οκ, δεν είναι αυτά τα χρέη. Εάν είναι, τα πληρώνω. Εάν δεν είναι, θα το δούμε. Είναι απεχθές. Κάθε απεχθές διώκεται παγκόσμια. Όχι ελληνικά, παγκόσμια. Που σημαίνει το απεχθές το χρέος. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει, θα το δούμε. Δεν θέλετε να το δούμε. Καλά, δεν θέλουν οι πολιτικοί. Δεν θέλει η Ελλάδα, δεν θέλουν οι Έλληνες. Θέλουνε, ναι ή όχι, πέστε μου. Είναι δυνατόν να το κάνουμε. Θα πετάξω και ένα γάτι. Δεσμεύουμε λοιπόν να με πάρει οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο έχει τον τρόπο, έχει μάλλον την ιδιότητα, και να μου πει: κύριε Σόρα, φέρτε τα ομόλογα στην Ελλάδα, έχουμε τράπεζες. Την άλλη μέρα, κύριε, τα ομόλογα είναι εδώ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πετάω το γάτι λοιπόν στους πολιτικούς και τους λέω: εντάξει κύριε, αφήστε. Δεν βάζω κανέναν όρο. Κανέναν. Τα 600 είναι ελεύθερα. Θα βάλετε μόνοι σας τους όρους, οι οποίες θα έχουν αίσθημα δικαίου και διαφάνεια. Και βάλτε και όλο θέλετε. Είπατε ότι δεν υπάρχει φιλικό κλίμα. Δηλαδή έχετε εχθρικό κλίμα. Εσείς τι βλέπετε, ψάχνουμε για επενδυτές. Κύριε Καρποδίνη, κύριε Καρποδίνη, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να έχω. Μα το είπε, έγινε κατανοητό. Αυτή τη στιγμή. Κάτι υπενήσετε, κύριε. Μα σας παρακαλώ. Δεν θέλω ότι υπενήσετε και θέλω να ξαμιλήσετε. Αυτή τη στιγμή λέει, απευθύνει πρόσκληση και μείνετε σε αυτό. Στο ελληνικό κράτος και τους λέει το εξής απλό. Θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Τους λέει ξεκάθαρα. Σας παρακαλώ. Στο επόμενο βήμα. Σταματάω τους όρους, δεν υπάρχει όρος. Σταματάτε τους όρους. Ναι. Ας βάλουν όμως αυτοί οι όρους, αίσθημα δικαίου και διαφάνειες. Και να μου πούνε ποιους όρους θέλουν και να πάνε να υπογράψω. Μάστε. Να δούμε λοιπόν στον ελληνικό λαό τι όρους θα βάλουν. Γιατί αυτό που είπα εγώ είπα τρεις όρους. Λέω, εάν κάποιος υπουργός, κοινοβουλευτικός άντρας, οποιοδήποτε, έχει αναμειχθεί με κάποια σύμβαση η οποία έχει κάνει κακό στην Ελλάδα, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Εγώ σας λέω, ακούω μάλλον, γιατί δεν τα πιστεύω κι αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Οι πολιτικοί μας πληρώνονται. 75 δισεκατομμύρια έχω από τη CIA ένα χαρτί το οποίο κάποια στιγμή. Άντε, να μην μπούμε παραπάνω. Όχι, δεν είναι παραπάνω. Σας παρακαλώ. Όχι τώρα. Πάμε στην άλλη ερώτηση. Μόνο τη θέλω ερώτηση. Θέλω ερώτηση, αν θέσετε, κύριε Παλικάρα. Κύριε Σόρα, τελικά στην Κύπρο πήγατε. Βεβαίως. Και πήγαμε με πρόσκληση του Προέδρου. Δεν πήγαμε μόνο. Πήγατε στην Κύπρο. Γιατί μας λένε, παραμύθια μας λέει. Ποιος πήγε στην Κύπρο, λέει. Έχουμε χαρτιά, κύριε Σόρα. Ένα που μας κάλεσε και ένα που πήγαμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Αυτό είναι που σας κάλεσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι που πήγαμε η δικιά μας πρόσκληση και που μας κάλεσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή και το ένα είναι. Μετά. Και η ερώτηση μετά. Εδώ διαβάσουμε λοιπόν, κυρία Παλικάρα, το δείξουμε φίλες και φίλοι. Για πρώτη φορά βγαίνω στην ελληνική τηλεόραση αυτά τα έγγραφα. Για πρώτη φορά. Επάνω διαβάζουμε Κυπριακή Δημοκρατία. Επάνω έχουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι. Υπάρχουν ημερομηνίες. Είναι η πρόσκληση λοιπόν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμπιστευτικό, έτσι, αριθμός φακέλου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ. Και έχει έρθει και υπογράφει ο κύριος Φέδων Καλοζώης για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικού. Είναι σε email, επαναλαμβάνω, έτσι, είναι ο κύριος Φέδων Καλοζώης, ο οποίος βάζει το όνομά του από κάτω. Από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου κάνουμε την προσφορά μας. Αυτό εδώ σφραγίζεται. Το μισό, βέβαια. Μάλιστα, από το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, ορίστε. ENT είναι η οργάνωση, ENT National Debt, και βλέπουμε την υπογραφή, τη σφραγίδα, 3 Σεπτεμβρίου του 2012. Εδώ λοιπόν θα μπορέσω με σιγουριά πια να σας πω κάτι. Αυτά έχουν βγει πρώτη φορά στην ελληνική δηλώση, ξαναλέω. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ότι βεβαίως πήγαμε στην Κύπρο. Βεβαίως η πρόταση της Κύπρου είναι για 50 δισεκατομμύρια. Με πολύ μικρότερο χρέος βέβαια. Και με όρους καμία σχέση. Στην Κύπρο λοιπόν δεν είπαμε ούτε να ελέγξουμε ούτε τίποτα. Βεβαίως
Πάρτε τα χρήματα και οι επιτροπές μας, οι οποίες πραγματικά έχουμε πολύ καλές επιστημονικές επιτροπές. Έχουμε ένα δικό μας μνημόνιο, το οποίο κάποια στιγμή μπορώ να σας το παραθέσω, να το αντιπαραθέσετε με το άλλο το μνημόνιο. Αλλά εδώ θα σας πω και κάτι το οποίο ίσως δεν το έχετε σκεφτεί. Με λένε λοιπόν κάποιοι από κύκλους κυβερνητικούς, μιλάνε ότι ήμουν πολύ αυτάρκης στις δηλώσεις σεισμός αναφορά, δεν βλέπω κανέναν και ήταν πολύ εγωιστικό. Όχι κύριε. Στην Ελλάδα λοιπόν μπήκαμε σε πόλεμο από την πρώτη ώρα. Δεν θέλαμε συμβιβασμούς. Και το τι δεν θέλαμε ήταν στρατηγική δική μας, τι να συζητήσουμε και με ποιον και για ποιο λόγο. Άρα λοιπόν να διαπραγματευτούμε τι. Ωραία, διαπραγματευτείτε εσείς με το λαό. Εσείς είπατε, τι του έχετε κάνει, είπατε, κύριε Σόλα, κάποια βασικά πράγματα. Αφήστε όμως, αφήστε, έχει σημασία, σας παρακαλώ, με διακόπτω για να καταλάβετε. Παρακαλώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα πω τώρα. Μάλιστα. Και θα δείτε ότι δεν είναι ελληνικό το θέμα και θα σας το αποκαλύψω. Αν υποθέσουμε ότι δεν βάζω κανέναν όρο αύριο, δηλαδή αν ερχόμουν και δεν έλεγα κανέναν όρο για τίποτα, άρα δεν δήλωνα καμία θέση κυβέρνηση, όλα καλά, μια ευλογημένη κυβέρνηση, απλά δεν έχει λεφτά. Δεν είναι έτσι, το ξέρουμε καλά. Εμείς το έχουμε αποδείξει στους εαυτούς μας και με τα χαρτιά μας. Αν μας δοθεί ευκαιρία, θα το αποδείξουμε. Και αν κάποια στιγμή, γιατί θα γίνει αυτός ο έλεγχος στο κράτος, πρέπει να γίνει. Είναι σαν την πνευμονία. Πρέπει, αν δεν γίνεις καλά, απλά θα πεθάνεις. Πρέπει να φύγει όλο το μικρόβιο με το αντιβιωτικό. Εάν δεν γίνεις καλά από την πνευμονία, θα πεθάνεις. Αυτό συμβαίνει με την Ελλάδα. Είναι στην εντατική. Πρέπει να γίνει καλά. Πώς, με μεσοβέζικα, με τσιρότο, δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάμε σε βαθιές τομές. Εμείς αυτό κάναμε και το κάναμε με χρήματα. Δηλαδή, άφραγγι να έρθουμε να πούμε δώ μας λαέ κάτι να σας αντιπροσωπεύσουμε. Μην αντιπροσωπεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Να τα 600 για τον ελληνικό λαό. Πάντα μιλάμε για ελληνικό λαό. Πάμε να μιλάμε για ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορώ να μιλήσω για κυβέρνηση. Δεν τη βλέπω την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι τα παιδιά μου. Δηλαδή, ο στρατός τι έχει μέσα, δεν έχει τα παιδιά μας. Δεν έχει τον αδερφό σου, δεν έχει τον ξαδερφό μου, δεν έχει τον κουμπάρο σου. Τι δεν έχει. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι παιδιά μου. Η κυβέρνηση δεν είναι καπιανού παιδιά Ελλήνων. Είναι. Δεν ξέρω. Είναι. Εμείς ρωτάμε, εσείς ρωτάτε τώρα. Στην Κύπρο με ποιους βρεθήκατε. Ακούστε, έχει σημασία αυτό. Στην Κύπρο με ποιους βρεθήκατε. Έχει σημασία αυτό. Με κύσους που πρέπει. Με το Υπουργείο Οικονομικών, με παράγοντες. Απήμανε την πρότασή μας. Βέβαια όμως η Κύπρο δεν διαφέρει από την Ελλάδα. Τα νέα μεταδίδονται εύκολα κάτω. Οι υπηρεσίες είναι συνδεδεμένες κάτω. Τα οδέλτα κοιτάφη είναι συνδεδεμένο, προσπαθεί να μπει κάτω. Τι να μπει, να γίνει σαν την Ελλάδα, μα θα γίνει. Εγώ είδα όμως ένα δημοσίευμα από κυπριακές εφημερίδες, το οποίο λέει ότι αμέσως μετά την επίσκεψή σας, και είναι επίσημες κυπριακές εφημερίδες που τις έχω ελέγξει, ναι, τα πρωτοσέλιδά τους και μέσα στα κείμενα, ναι, ότι η κυρία Λαγκάρτ, εφόσον πήγατε στην Κύπρο, ακολούθησε και έστειλε μήνυμα. Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ το είδα σε εφημερίδες. Και ήρθε και ο κύριος Γιούγκερ. Και ο κύριος Γιούγκερ αμέσως. Ταυτόχρονα στην Κύπρο. Και τώρα που στείλαμε εμείς τα 600 εδώ πέρα, τα οποία κοιτάξτε να είναι, κύριε Ευαγγελία, ακούστε. Το κράτος είναι πολύ δομημένο. Σε αντίθετη περίπτωση, το κράτος, αν δεν θέλει να πετάξει κουνούπι από τα σύνορά του, δεν πετάει κουνούπι, δεν ανοίγει τα φτερά. Αν το κράτος το αφήσει τρίπιο, οκ, τρύπησε από μόνο του. Δεν υπάρχει τρίπιο κράτος. Είναι τεράστια η εξουσία του κράτους. Είναι τεράστια εργαλεία τα κράτη. Είναι δομημένα έτσι. Όμως τα εργαλεία αυτά, έχεις ένα εργαλείο που είτε μπορείς να γκρεμίσεις έναν τοίχο, είτε μπορείς να φτιάξεις ένα πολύ καλό άγαλμα. Σαν γλύπτης. Άρα πώς θα χρησιμοποιήσεις το εργαλείο. Το εργαλείο λοιπόν είναι το κράτος. Έχει τεράστια δύναμη. Τελωνίο. Δεν περνάει τίποτα. Άμα το τρυπάμε μόνοι μας, λοιπόν περνάει. Αφήστε να καταλάβετε κάτι, έχει σημασία. Κοιτάω και τον χρόνο εγώ, γιατί δυστυχώς εδώ θέλουμε 10 ώρες. Δεν μπορούμε να παλεύουμε τον χρόνο, μαλεύω συνέχεια με τον χρόνο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Εάν ερχόμουν στην Ελλάδα και έλεγα δεν υπάρχει όρος, πάρτε τα. Το ξέρετε ότι θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Και θα σας αποδείξω γιατί. Ακούστε να δείτε. Είτε το θέλετε είτε όχι, είμαστε σε μια κυβέρνηση, είμαστε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε με έναν ευρωνόμο και είμαστε όλες οι χώρες μαζί. Άρα θα πρέπει να συμπλέουν οι οικονομίες μας. Όποια οικονομία δεν συνέπλε, τη φτιάχναμε έτσι για να συμπλέψει όσον αφορά τα παλιότερα χρόνια. Θυμάστε, έτσι χρεωθήκαμε κιόλας βέβαια. Έτσι. Okay. Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αν τώρα λοιπόν το θέμα είναι καθαρά ευρωπαϊκό, δεν έχει να κάνει με Ελλάδα και με τους πολιτικούς. Εγώ βλέπω παιδιά τα οποία είναι σε μια αποστολή και μόνο. Και η μόνη αποστολή που θα πρέπει να έχουν να δουλεύουν για μένα. Είτε γιατί τα πληρώνω, είτε γιατί είναι δική μου, είτε γιατί το Σύνταγμα είναι δικό μου και ο θεσμός είναι αυτός. Σε βάλα θεσμό μου, ωραία, και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί κάποια καφενεία που τα λέω λέσχες, είστε εκεί. Ή μήπως γεννηθήκατε από λέσχη. Δεν γεννηθήκατε Έλληνες. Ναι ή όχι. Άρα. Αφήστε να καταλάβετε, έχει σημασία. Ναι. Δεν γίνεται λοιπόν να σε αφήσει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος ελέγχεται καθόλου από Ευρωπαίους. Δηλαδή τα αδέρφια μας οι Γερμανοί πληρώνουν 40-45% εξουσία και είναι σκλαβωμένοι. Η Γερμανία, κύριε, χρωστάει 8,5 δις. Να έρθει να σου δώσει τι. Ευχές μπορεί να σου δώσει. Λεφτά δεν έχει. Ζει από σένα. Ζει από όλες αυτές τις χώρες σαν πρωταρχικός άρχοντας που διαμοιράζει το ευρώ. Βγάνει το ευρώ και χρωστάει και 8,5 δις. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάτι γίνεται. Δηλαδή γίνεται να χρωστάς 8,5 δις και να βγάζεις και το ευρώ. Αν αύριο τώρα σε αυτή την αυλή η Ελλάδα φτάσει στο 0, με 300 δις σας λέω γιατί αυτά είναι. Αλλά αν ελέγξουμε θα είναι 100, θα είναι 90, θα είναι 80, θα είναι 50. Ίσως είναι και τίποτα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι 300.
Το δέχομαι. Κανείς δεν έχει κλέψει, είναι όλα καλά. Πάρτε τα 300, ξεχρεώνετε. Και έχετε και άλλα 300, γιατί αν σας ξεχρεώσω μόνο, το επόμενο ημέρα θα είστε πάλι για δανεικά για να πάει για ανάπτυξη. Όχι, κύριε, έχετε και 300. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο πλήγμα για την Ευρώπη. Τι σημαίνει για την Ευρώπη αυτό? Αυτό για την Ευρώπη σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος ξεχρέωσε και έχει μηδέν και όλοι οι άλλοι χρωστάνε. Αυτόματα πέφτει η Ευρώπη. Δηλαδή τεχνικά και οικονομικά δεν στέκεται το ευρώ. Θα πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Η Ελλάδα να αλλάξει νόμισμα, άρα δεν μπορούμε εμείς να συμπλέξουμε αυτούς, ή εμείς να κρατήσουμε το ευρώ μέχρι να ξεχρεώσετε εσείς. Οπότε γυρίζει ανάποδα. Και η Ελλάδα αυτό γίνεται. Αυτό δεν μας έφερε στο μνημόνιο. Και η Ελλάδα, κύριε Σόρα, η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πρώτη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. Ελάτε. Και τώρα δεν πολεμάμε λοιπόν με κάποιους πολίτικους. Πολεμάμε με τα πιο μεγάλα κέντρα εξουσίας, τα οποία δεν θέλουν μια τέτοια ανατροπή. Είχαν άλλα σχέδια για εμάς. Και ξεκινάγανε από την Ελλάδα. Γιατί ρε κοπανίσατε την Ελλάδα. Τι σας έκανε με 115 του ΑΕΠ και πλαστικό. Δηλαδή, κλεμμένο ΑΕΠ 115 με μια Γερμανία 197 και χτυπάνε εμένα. Και έρχομαι τώρα λοιπόν και τους λέω: ακούστε, παιδιά, την τράπουλα που παίζατε, είτε στην Ευρώπη και λίγο ψηλό παγκόσμια, την είχατε σημαδεμένη. Αυτό είναι ευρέω τα χαρτιά. Τώρα λοιπόν, ακούστε, η γκανιώτα αλλάζει και η τράπουλα ξαναμοιράζω εγώ. Δεν τους αρέσει. Άρα λοιπόν οι Έλληνες έχουν χρέος σήμερα. Να υποστηρίξουν την όλη κατάσταση. Να πάρουν την ευκαιρία στα χέρια τους και να δώσουν. Περιμένουν αδέρφια, που αδέρφια δεν είναι μόνο. Αδέρφια είναι οποιοδήποτε ελεύθερος άνθρωπος. Σκλαβωμένη Ισπανία, Ιταλία. Είναι παγκόσμιο λοιπόν, είναι όλη η Ευρώπη. Και αν όλη η Ευρώπη χρωστάει, πού στο διάλογο χρωστάει? Ποιος είναι αυτός που μας δάνεισε και τι μας πούλησε τελικά που χρωστάμε τόσα δισεκατομμύρια? Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, εμείς. Και σε ποιο λογιστήριο είναι καταγεγραμμένα, κύριε? Λοιπόν, σας παρακαλώ, λοιπόν, δώστε και άλλα στοιχεία. Κάποιος μας δουλεύει. Δώστε και άλλα στοιχεία, κύριε Σόρα. Θέλουμε και άλλα έγγραφα. Διότι όπως απαντήσεις εδώ από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί βλέπουμε ότι το θέμα το κοινωνικό. Αν μιλάτε για την Ανατολή, την περιβόητη Ανατολή, αυτή που λένε όλοι φούσκα και φούσκα. Α, μπράβο, πάμε και σε αυτό. Άλλο θέμα αυτό τώρα. Λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε και το μεγάλο θέμα της Ανατολής. Α, αυτό δεν το είπαμε, βέβαια, να σας πω κάτι. Η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρώ ότι είναι όχι πρωτόγονη. Να τη δούμε λίγο την απάντηση. Είναι από βοσκό. Ενώ μου είπαν ότι ο κ. Ζερβουδάκης είναι καριέρας, αλλά νομίζω ότι είναι βοσκός. Μη φύγουμε ονόματα, σας παρακαλώ. Μα βοσκός είναι σας πολύ καλό. Δημιουργός. Φυλάει πρόβατα για να κάνει τράπεζα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να δούμε, σας παρακαλώ, το έγγραφο της Εθνικής. Και αμέσως μετά θέλω να πάμε στην υπόθεση της περίφημη των μετοχών, το άλλο μεγάλο κομμάτι. Ναι, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πού υπάρχει απάτη εκεί μέσα. Εγώ δεν βλέπω καμία. Βλέπω ένα λαϊκό κείμενο το οποίο λέει απλά πληροφοριακά πράγματα για το διαδίκτυο. Εν συντομία. Και η εισαγγελέα να με δικάσει. Εν συντομία. Εγώ θα διαβάσω ορισμένα κομμάτια. Αυτό το έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι της Τράπεζας Ελλάδος. Με συγχωρείτε, της Τράπεζας Ελλάδος. Της μεγαλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα που διαχειρίζεται τον εθνικό σου ΑΕΠ και οι μηχανισμοί τους λένε ότι παίρνουν στοιχεία από το διαδίκτυο με πολλές ανακρίβειες και δεν μιλάνε καν για μένα. Δεν μιλάνε καν για τα προϊόντα μου. Μισό. Να τα δούμε λοιπόν όλα ένα προς ένα, παρακαλώ. Θέλουμε και άλλα έγγραφα επίσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωσύστημα, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, προς τον διοικητή κύριο Γιώργιος Προβόπουλος. Σημασία έχει το μικρό του. Αθήνα 4 Οκτωβρίου, Γάμα Προβόπουλος. Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2012, ΑΠ 117. Θέμα, μήνυμα της Federal Stock Transfer Custody Agents για κατάθεση 600 ευρώ. Και λέει, από έρευνα επί του ληφθέντος μηνύματος προκύπτουν τα εξής δεδομένα, από τα οποία συνάγεται. Άρα πήρες το μήνυμα. Εγώ διαβάζω. Από έρευνα επί του ληφθέντος. Αλλά δεν πήρες τίποτα. Υπογράφει ο κ. Ζερβουδάκης, ο διευθυντής. Από έρευνα επί του ληφθέντος μηνύματος προκύπτουν τα εξής δεδομένα, από τα οποία συνάγεται ότι πρόκειται περί απάτης. Έβγαλε το συμπέρασμα ο κ. Ζερβουδάκης. Και λέει. Το συμπέρασμα βγαίνει την πάνω μεριά ή πάντα την κάτω? Από ό,τι δικάζουμε πρώτα και μετά λέμε. Κατά τη γνώμη μου, το συμπέρασμα είναι στο τέλος. Το συμπέρασμα για μένα, από ό,τι ξέρω από τα έγγραφα, βγαίνει στο τέλος. Εξ αυτών συμπεραίνουμε ότι αυτό. Λοιπόν, λέει, οι αναφερόμενες στο μήνυμα Federal κτλ. Εταιρείες καταχωρημένες στο κατάλογο SWIFT, έντυπη έκδοση 2009, ούτε στην ηλεκτρονική έκδοση του Bankers Almanac. Γιατί να είναι, αφού δεν είναι καταχωρημένες. Πώς είπατε? Αφού δεν είναι τράπεζα. Πώς να έχει SWIFT και να είναι στο Almanac? Στο Almanac είναι ένα τραπεζικό βιβλίο όπου είναι όλες οι τράπεζες με τα balance sheet και με όλες τις κινήσεις τους. Μα αφού δεν είναι τράπεζα, πώς να είναι στο Almanac? Δηλαδή ο Βασιλόπουλος θα είναι στο Almanac, παράδειγμα. Ή θα είναι μια χρηματιστηριακή στο Almanac. Γίνεται κατανοητός. Δύο. Η διεθνής... Μα είναι εταιρεία. Είναι θεματοφύλακας εταιρεία. Οι διεθνείς θεματοφύλακες και το λέει. Ενημερώνουν τους πελάτες, τους δικαιούχους λογαριασμάτων μείωσε μηνυμάτων SWIFT. Ναι. Δεν αποστέλνουν φάξ και μάλιστα με πολλούς παραλήπτες τα δεδομένα εμπιστευτικά. Έδωσα εγώ εντολή να στείλει λοιπόν ο Κωνσταντιάλ σε αυτούς.
φάκελο για να μπούμε σε διεργασία. Και θα έπρεπε να γίνει πελάτης μου εμένα, πελάτης μου, να έχω μια πελατειακή σχέση, μια σχέση... Συναλλαγή. Μια συναλλαγή, δηλαδή ότι μια, πώς το πω, να έχω εξαρτημένη σχέση. Ναι, δεχόμαστε την πρόταση. Ναι. Με το που δεχόμαστε την πρόταση, θα παίρνανε Swift από την τράπεζα του Κωνσταντιάλ. Όχι από τον Κωνσταντιάλ. Ο Κωνσταντιάλ είναι ο θεματοφύλακας που η τράπεζα διαλέγει ή αυτός διαλέγει την τράπεζα. Δεν έχει να κάνει με Swift, γιατί οι τράπεζες έχουν Swift. Μα γίνεται κατανοητότατος. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Από το συμπέρασμα βγάζει ο κ. Σερβουδάκης, ο διευθυντής της Τράπεζας Ελλάδος. Τρίτον, η οργάνωση End National Debt αναφέρεται σε μια επιπληρωμή καταχώρηση στο δίκτυο CNW. Ως μη κυβερνητικός οργανισμός, ο κ. Λαμπέ ήρθε δημοσία του 2011 με την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής. Ναι. Λέει εδώ. Το θυμάται κιόλα. Το θυμάται, ναι. Και τις μετοχές με την υποτιθέμενη εγγύηση του γαλλικού δημοσίου. Υποτιθέμενη. Αλήθεια λέει ο άνθρωπος, αλήθεια λέει. Λόγω των οποίων ήγαιναν αξιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από την. Ωραία, Ευαγγέλη. Έκανε μια πληρωμένη καταχώρηση σε μια τραπεζική διαφήμιση για παγκόσμια για να γνωστοποιήσει κάτι που ήθελε. Ακριβώς. Πού είναι η απάτη. Μάλιστα. Ότι για την Ανατολή που. Τώρα, θα πάμε στην Ανατολή έρχεται. Συνέχεια. Τώρα έρχεται και θα ξαναπαντήσουν. Τέσσερα. Τέταρτο. Οι αναφορές στο ίντερνετ για την Diamond and Diamond Merkel εδώ παραπέμπουν σε απάτη. Μπράβο, πρόσεξε λοιπόν. Στο ίντερνετ λοιπόν το σώμα είναι ένα πατεώνα. Βέβαια έχω, για πάντα, έχω τα πάντα δηλαδή για το ίντερνετ. Ό,τι να είναι. Είσαι οργανισμός και θεσμός και έχεις τον εθνικό μου ΕΠ και οι πληροφορίες σου είσαι συνδεδεμένη με όλες τις υπηρεσίες οικονομικές του πλανήτη και οτιδήποτε άλλο και ιδιωτικές. Και παίρνει πληροφορίες από το Ιντερνετ. Α, γνωστοποιήσω ότι στο Ιντερνετ υπάρχει αυτό. Μάστε. Λοιπόν, μιλάμε για ίδρυμα. Αυτό, κύριε, το ίδρυμα μας μας διοικεί. Και κόβει τα ομόλογά μου και τα δίνει. Μάστε. Αυτό το ίδρυμα. Ανακεφαλαίωση, λοιπόν. Ανακεφαλαίωση. Είναι περίπτωρο αυτό το ίδρυμα. Ανακεφαλαίωση. Ανακεφαλαίωση, αυτό ήταν το έγγραφο. Να δω και το τελευταίο δεν δείξω, αγαπητέ. Συγγνώμη, λέω απαντήσεις. Εξάλλου υπάρχουν πολλές αναφορές για πλαστά και ψευδή treasury bills. Και λεφτά πια στα πλοία. Τα δικά μου. Μιλάει κανένας για τα δικά μου εδώ. Μάστε. Άρα, αυτό είναι η Τράπεζα Ελλάδα που θέλετε να συνεργαστώ. Και να δώσω αυτό το κράτος, να δώσω τα λεφτά και να σου πω, κύριε, ελάτε να συνεργαστούμε να πάρουμε τα χρήματα. Κύριε Σόρα, δεν καταλάβαινε. Η ανακεφαλαίωση όλων αυτών. Ποια είναι δηλαδή ότι αυτό το έγγραφο με το οποίο σας λένε ότι δεν υπάρχουν αυτά, στηρίζει αυτά τα στοιχεία που εσείς. Όχι, μας το έθνος δώσατε... έκανε μία. Έβαλε τόσο μικρά να μην τα διαβάζει και έγραψε τα σχόλια. Μάστε. Τελικά κόλαφος. Ας το βάλετε. Κόλαφος. Τα 600 αντισαπάτη. Από πού είναι. Μάστε. Για να τις Παναγίες. Και να καταλαβαίνετε τι κάνουν. Εσείς τον πόλεμο τον καταλαβαίνετε. Εσείς τα χρήματα τα φέρνετε. Το ομόλογο το φέρνετε παρόλα αυτά, που μας λέτε. Ό,τι ώρα μου ζητηθεί, άκου, τι κάνω. Φέρνω το ομόλογο την άλλη μέρα. Φέρνω όλους τους παράγοντες προσοχή. Πραγματικά υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι δίλα μου από τα καλύτερα μυαλά στον κόσμο. 400 μυαλά και είναι στρατεύσιμοι. Δεν πρόκειται να περάσει τίποτα. Μάστε. Ο ελληνικός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είμαστε εδώ για να τελειώσω. Ήρθα εδώ για να μείνω και δεν ήρθα να κάνω πλάκα. Μάστε. Και όπως κάτσε απέναντί μου θα τον πατήσω όσον αφορά την αλήθεια. Όσον αφορά ό,τι έκανε να πάρει τσεφίνες. Με στοιχεία πάντα. Γιατί ό,τι κάναμε, με στοιχεία, ό,τι έχουμε κάνει, κοιτάξτε τους Έλληνες. Παντού. Ό,τι έχουν κάνει το έχουμε πληρώσει. Σήμερα δεν έχουμε κάνει κάτι. Και αν έχουν κάνει κάτι άλλοι, είτε μας έχουν κλέψει, είτε έχουν καταδογιώσει αυτά, είτε υπογράψανε συμβάσεις που δεν έπρεπε να τις κάνουν. Κύριοι, ας πάρουν τις ευθύνες τους. Πάμε αλλού. Φίλες και φίλοι, καταλάβατε, όλοι βγάζετε τα συμπεράσματά σας αυτή τη στιγμή. Εμείς συνεχίζουμε το δημοσιογραφικό μας έργο και αποκαλύπτουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εγώ αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, έχω μείνει, δεν ξέρω, λίγο περίεργα αισθάνομαι. Διότι έχω μπροστά μου ένα έγγραφο που μου δώσατε πριν από λίγο, κύριε Σόρα, το οποίο θα το δείξω πάρα πολύ γρήγορα στις κάμερες και θα παρακαλέσω μόνο έτσι μία αναφανή, γιατί υπάρχουν κωδικοί απίστευτοι που δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω. Αλλά μπορώ να το περάσω σε όλους εδώ, και στους ανθρώπους που είναι από πίσω, τους ειδικούς οικονομολόγους και περιμένουν για να το δούνε. Θα το περάσω μία από την κάμερα. Πολύ γρήγορα λοιπόν είναι αυτό το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο, το ξαναλέω, γιατί υπάρχουν κωδικοί. Συγγνώμη που το έδειξα έτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά σέβομαι, εδώ είναι, σέβομαι την επιθυμία του κυρίου Σόρα και σέβομαι τα ευαίσθητα, τα πολύ ευαίσθητα στοιχεία που υπάρχουν μέσα εδώ, αριθμοί, κωδικοί, και θέλω να το κατανοήσετε. Αυτό όμως που μπορώ να σας πιστοποιήσω από αυτό που διαβάζω είναι ότι αυτό είναι έγγραφο CDR. Και επίσης έχουμε
Δηλαδή, custodial, deposit, receipt. Receipt. Έχει συγκεκριμένους κωδικούς. Ουσιαστικά, Βαγγέλη, τι είναι αυτό. Είναι τα δικά μου ομόλογα, κατατεθειμένα στον custodial που είναι στην τράπεζά του στη Μόντρια. Ουσιαστικά, αυτό το χαρτί είναι μια πιστοποίηση από τον custodial ότι κρατάει τα δικά μου ομόλογα, δηλαδή τα δικά μου έχει πάρει, και με ειδική εντολή διάβασε, σε παρακαλώ, ότι ο λογαριασμός, ο διοκτήτης που λέει beneficiary, ποιος είναι. Είναι κυρίαρχη δημοκρατία της Ελλάδος. Sovereign Democracy of Hellas. Είναι κυρίαρχη δημοκρατία της Ελλάδος. Υπάρχουν απίστευτοι κωδικοί εδώ, νούμερα, υπογραφές. Αλλά αν το ελληνικό δημόσιο δεν θέλει CDR να φέρω τα ομόλογα που μνημονεύονται μέσα, κατευθείαν σε αυτούς. Μα δεν έχω πρόβλημα. Αυτό έγινε για να έχουμε τις διαταγές στο λογαριασμό, πώς θα λειτουργήσει σε μια διαδικασία, πώς θα ανεχθεί το κράτος. Γιατί υπάρχει ένα εξωτερικό χρέος, υπάρχει ένα δημόσιο χρέος, υπάρχουν κάποια άλλα χρέη, υπάρχει μια διαδικασία. Και το κάναμε πιο πολύ γιατί την Ελλάδα θα την πτωχεύανε. Δηλαδή υφήρκε σχέδιο να πτωχεύσει η Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα πτώχευε αύριο το πρωί, θα ήταν ένα μπάχαλο. Όλοι λοιπόν θα κοιτάγανε πώς θα ζήσουν, πώς θα γίνει, θα κρυβόσαν όλα τα πράγματα, οι απάτες, τα καλά, τα θέλει, όλα, οι συμβάσεις, τα πάντα θα γίνονταν ένα μπάχαλο και θα λέγανε: οκ, παιδιά, ένα ισοπαίδωμα, πάμε από την αρχή. Αυτό λοιπόν δεν συνέβη. Και ούτε μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβεί. Δεν μπορεί να πτωχεύσει τώρα η Ελλάδα. Γιατί όποιος έχει ομόλογο, το οποίο η Ελλάδα αδυνατεί, κοιτάξτε, η πτώχευση δεν έρχεται επειδή η Ελλάδα λέει θα πτωχεύσω. Την Ελλάδα πρέπει κάποιος να την πτωχεύσει. Πώς πτωχεύει μια χώρα, δεν έχει να πληρώσει το ομόλογό της, ή ο κερδοσκόπος ή το κράτος, που αδύνατο να είναι κράτος κερδοσκόπος, κάνει αίτηση πτώχευσης, αφού δεν έχει τα λεφτά η Ελλάδα, οπότε κάνει δεκτή και την Κεντρική Τράπεζα ότι ναι, την πτώχευση γίνεται, οπότε η Ελλάδα πτωχεύει. Δηλαδή θα με πτωχεύανε. Τώρα δεν πτωχεύουν. Δηλαδή πώς θα πάνε στο λογαριασμό να πάρουν τα λεφτά ή να έρθουν σε εμάς. Κύριε Σόρα. Τι γίνεται. Εάν θα έρθουν σε εμάς, έχουμε πει όλους και υπάρχει όλος στο λογαριασμό ότι τι έχετε κύριε 35, 32, 40 δις ομόλογο, ναι, πώς το έχετε. Για δώστε μας ένα GIS, τι βάλατε, πώς θα δώσατε, τι κάνατε. Κύριε Σόρα. Έτσι θα αντιληφθούμε πώς απεχθές είναι. Μπορώ να δείξω, σας παρακαλώ, και στον κύριο Καρποδίνη. Μακριά από την κάμερα, γιατί οι κάμερες είναι πολύ ευαίσθητες. Εάν αυτά που δείχνετε τώρα, για να μην τα δείξει η κάμερα, αμφισβητούνται, να πάνε να φύγουμε τώρα, κύριε Μπεξή. Ακούστε με. Εδώ είναι ο άνθρωπος εδώ και λέει ότι τα έχει στείλει στις αρχές που μας κυβερνάνε. Ακούστε με λίγο. Δεν είπαμε στον κόσμο όμως να κατανοήσει. Υπάρχουν έξι τέτοια. Δεν είπαμε στον κόσμο όμως να κατανοήσει. Δεν είπαμε στον κόσμο να κατανοήσει τι είναι το CDR. Είναι μπλοκαρισμένη και δαιμονεύουσα. Το CDR είναι η απόδειξη, η απόδειξη από το λογαριασμό, από τον custodial, τι έχεις μέσα. Και αναφέρει και το CDR τι έχει μέσα. Επομένως τα λεφτά υπάρχουν. Ομόλογα θα λέμε. Ομόλογα. Τα οποία γίνονται λεφτά με συγκεκριμένη διαδικασία βάσει της οικονομίας μας, βάσει της πλανητικής οικονομίας, έτσι. Όχι της δικιάς μας. Εμείς ακολουθούμε μια διαδικασία, μια οικονομία. Μαρία. Έτσι γίνονται τα λεφτά. Αυτή είναι η οικονομία, αυτή είναι η όρη, η νόμη. Εγώ δεν πατάω στους δικούς μου νόμους, στους δικούς τους. Μαρία, πώς κάνουν αυτή η οικονομία, κάνω εγώ. Πώς τα βλέπεις αυτά, Μαρία. Με έχουν αφήσει άφωνοι. Να, όπως θα σας δείξω ένα άλλο χαρτί, το οποίο έχει, υπάρχει, αυτό το χαρτί μπορώ να σας το δείξω, το οποίο παρακαλώ θα το δείτε, είναι από μια πολύ μεγάλη φίρμα, το οποίο είναι προς τον Γκάινερ, από τον Γκάινερ. Είναι από το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Έχει ξαναβγεί αυτό ποτέ. Μπορούμε να δούμε αυτό το έγγραφο. Έχει ναι, αλλά δεν βγαίνει για να βγει τώρα. Είναι ευαίσθητες οι πληροφορίες για να βγουν. Δείξτε μας ένα κομμάτι του. Με τους κωδικούς. Δείξτε στην κάμερα, σας παρακαλώ, ένα κομμάτι. Καλύψτε κάτι το οποίο δεν πρέπει να φαίνεται και δείξτε στην κάμερα ένα κομμάτι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ένα πράγμα, ένα κομμάτι, σας παρακαλώ. Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής αυτή τη στιγμή λέτε, έτσι. Ναι, ναι. Να, παράδειγμα δηλαδή. Μάλιστα. Θα δείξουμε ένα κομμάτι, αλλά επειδή θα διαβάζονται και δεν θέλω γιατί όλοι πιάνουν οποιαδήποτε κουβέντα. Δηλαδή, εδώ το Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Γκάινερ. Μάλιστα. Το οποίο ενημερώνεται. Ο κύριος Γκάινερ. Σωστά, Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής. Μάλιστα. Το οποίο έχει έρθει, confirmation είναι αυτό. Καταρχάς, μνημονεύεται όλο το ποσό. Δυστυχώς. Δεν γίνεται. Είναι θέμα δομημένων χαρτιών. Να το πω ότι διαβάζω. Yes, το να, οποίο... πω το ποσό, κύριε Σόρα. Ναι, ναι, και προσέχτε. Να το πω το ποσό. Συνεχίζει στα αγγλικά, αν θέλετε. Opening. Με ανοιχτό λογαριασμό στο account TAVE. Με προφατόρι principal for IBOE. Να πω τι διαβάζω. Να πω τι διαβάζω. Ναι, αλλά υπάρχει έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικής Αμερικής που πάει και δέχεται. Και θα συζητήσουμε από εκεί πέρα. Και είναι η υπογραφή του Timothy Geithner. Ναι, είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον δικηγόρο που παίρνει τα confirmation, ο δικηγόρο. Τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Εγώ διαβάζω εδώ. Okay. Του. Trillion, 875 billion. Το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε το Υπουργείο Οικονομικών.
Που δηλαδή πάνε τα χαρτιά και για ποιον, έτσι. Να το τελειώσω. Δεν γίνεται να μην τον ενημερώσουμε. Κυρία Παλικάρα, αγαπητή μου Μαρία, άκουσε το σε παρακαλώ. Εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, είμαι Ιταλομαθής. 2 trillion 875 billion 426 million 500,000 dollars. Εντάξει. Το οποίο πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής και επιστρέφει με τις απαντήσεις που πρέπει. Δεν θέλω να σου πω, υπάρχει και η απάντηση. Βλέπεις λοιπόν εδώ ότι είναι στο Υπουργείο. Βλέπεις ότι ενημερώνεις τον Υπουργό που έχει ανοίξει τον λογαριασμό. Δηλαδή ο Υπουργός είναι ενημερωμένος ότι υπάρχει ο λογαριασμός με αυτό το όνομα και τι έχει μέσα. Και ακολουθεί η διαδικασία, παρακαλώ, με όλα τα πράγματα μέσα. Τι πρέπει να έχει, από ποιο κεφάλαιο, από ποιο συμβόλαιο, πώς, τι, πού. Σωστά. Ακριβώς. Και ακολουθεί, υπογράφεται, γεια σας. Άρα μιλάμε για τρεις. Δύο-τρεις, πόσο είπατε. Εδώ υπάρχει και το Swift τη Μόντρεαλ, τα πάντα έτσι. Α, το βλέπω. Εγώ δεν το λέω. Ωραία. Γιατί να συνεχίσουμε να συζητάμε υπάρχει τώρα. Υπάρχει το Swift. Ευαίσθητα πράγματα λοιπόν. Κυρία Παλικάρη, υπάρχει το Swift εδώ. Ναι. Κύριε Καρποδίνη, βλέπετε τον αριθμό του Swift. Εδώ, εδώ. Το Swift που λέει. Ποιο τα αμφισβητεί όλα αυτά, κύριε Μπέξη. Το βλέπω. Λοιπόν, να σα πω λίγο. Τα αμφισβητεί η κυβέρνηση, τα αμφισβητούν τα φερέφωνα, τα αμφισβητούν. Να πούμε τα λεφτά. Λόγια, το θέλετε, το αμφισβητούν όλοι. Τα λεφτά πόσα είναι, μη μιλά. Μα με ρωτάει, κύριε Μπέξη. Μα σε παρακαλώ. Είπε μια αλήθεια στην αρχή ο κύριος Σόρας. Πόσα είναι τα λεφτά. Ότι ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Μας, πόσα είναι, θα... Όχι, δεν πόσα δεν είναι τα λεφτά αυτά. Ξαναδιαβάζω. Μιλάμε για 2-3. Σωστά. Εντάξει, 2 trillion 875 και κάτι ψηλά billion. 5 billion. Λοιπόν, αλλά αυτά 800... είναι όλο το συμβόλαιο. Πείτε το στα ελληνικά. Θα τρελειωθούμε, κύριε Μπέξη, εδώ. Δες το, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δύο. Ακούστε, κόψτε τα μικρόφωνα, σας παρακαλώ. Δύο, τρεις εκατομμύρια. Εντάξει. Συγγνώμη που είναι τόσο πολλά. 800. Αυτό το συμβόλαιο, 800, δηλαδή. Να αρχίσουμε να δούμε συγγνώμη που είναι πολλά. 800. 2-3 εκατομμύρια. Τα λέω εγώ για τόση ώρα, δηλαδή, να μην πω την κουβέντα. 2-3 εκατομμύρια. 875 δισεκατομμύρια, 426 million, 426 εκατομμύρια, 500,000 dollars. Δηλαδή, δολάρια. Λοιπόν, με αυτό το συμβόλαιο. Με αυτό το συμβόλαιο. Ωραία. Διαθέσαμε τα 600 εδώ. Τα πήρατε. Κύριε, γιατί Σωρά, δεν τα παίρνετε. Δεν τα θέλετε. Να φύγουμε, κύριε. Να πάμε να κάνουμε στην Μοζαμβίκη τις υποδουλειές. Μας κάνεις πλάκα, μήπως. Από να μας τρελάνεις. Μα δηλαδή... καταθέτω φάκελο. Αυτός ο φάκελος, να ξέρετε, είναι ο πρωτότυπος. Και είναι να έχει. Έχω τρελαθεί εγώ αυτό. Και θα καταδικαστεί στο Υπουργείο. Γιατί σας λένε απατεώνα, κύριε Σωρά. Όλα τα κανάλια. Κόψε τα μικρόφωνα γιατί με έχει ζαλίσει πλέον. Σας παρακαλώ. Όχι, μην ξαμιλήσει. Σε παρακαλώ μέχρι το τέλος της ομιλίας. Κόψτε το μικρόφωνο, δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, έχουμε τόσα θέματα σημαντικά να πούμε. Σε παρακαλώ. Έχουμε την τράπεζα της Αμερικής. Έτσι ακούγεται, κύριε Μπέξη, ότι είναι απατεώνα. Να έρθουν να το συλλάβουν. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, θα τρελαθούμε. Εγώ βλέπω στοιχεία. Βάσει των στοιχείων, σας παρακαλώ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και διορθώστε με. Εγώ βλέπω στοιχεία. Και επειδή στη ζωή μου είμαι ορθολογιστής και θέλω να κινούμε βάσει. Εγώ στα μαθηματικά καλό είμαι, κύριε. Αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή είναι κάποια στοιχεία. Και απορώ ειλικρινά, κύριε Σουμ. Να μην απορείτε και θα σας πω γιατί να μην απορείτε. Απορώ. Απορώ εάν η πατρίδα μας και οι συμπατριώτες μας πεθαίνουν αυτή τη στιγμή και τα παιδιά μας λιποθεμάνε στα σχολεία. Απορώ από ασυτεία. Απορώ αν ο κόσμος πεινάει και αυτοκτονεί. Πραγματικά θλίβομαι εάν αυτά όλα είναι αληθινά και το ελληνικό δημόσιο και όχι μόνο το ελληνικό κράτος που δεν είναι, είναι το ελληνικό έθνος δηλαδή. Μα αυτή τη στιγμή έχει τόσο ανάγκη. Κράτος, μιλάμε για τους ανθρώπους, μιλάμε για τους Έλληνες. Εσείς όταν μιλάτε για κράτος, μιλάτε για κυβέρνηση. Όπως και τώρα το κάνατε, το ελληνικό κράτος. Όχι, το κράτος δεν είναι. Οι κυβερνήσεις είναι λογιστές, καλαμαράδες, διαχειριστές. Και όταν πιάνω το λογιστή μου να κλέβει, τι τον κάνω. Τι τον κρατάω, τι τον κάνω. Για την Τράπεζα της Ανατολής. Ωραία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ωραίο βέβαια, το οποίο είναι και αυτό τόσο μεγάλο. Το οποίο, γιατί είναι μεγάλο, είναι μεγάλο γιατί δεν είναι ελληνικό. Μικρό διάλειμμα 10-15 λεπτών γι' αυτό. Είναι... Να το πούμε και αυτό. Γιατί ξέρετε, αυτό που λέει η κυρία Παλικάρα. Επειδή έχει ακουστεί ότι η Τράπεζα Ανατολής, καταρχάς μας λένε, είναι μια απάτη, δεν υπάρχει Τράπεζα Ανατολής. Λοιπόν, υπάρχει, κύριε Σώρα, σας ρωτάω ευθέως αυτή τη στιγμή. Είναι λειτουργία η Τράπεζα της Ανατολής, ναι αυτό ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Υφίσταται. Πάλι θα το κρίνετε μόνοι σας. Για πείτε μας στοιχεία, δώστε μας στοιχεία, κείμενα. Παράδειγμα, εγώ θα πω λοιπόν, καταρχάς, να σας εξηγήσω ότι όσον αφορά την Τράπεζα της Ανατολής, τα ξέρετε όσον αφορά αυτά, εμείς κάναμε. Υπάρχουν δύο δωρεές σε τέσσερις μετοχές στον έναν οργανισμό και τέσσερις στον άλλον. Μάλιστα. Δηλαδή στον Ελλάδα Βερντάι και στον
Head National Debt, όπου από εκεί προκύπτει ένας φόρος, αλλά για να πάμε στην εφορία, που η εφορία πήρε όλο μας το φάκελο και έλεγξε γιατί ο φόρος και η τιμή της μετοχής δεν βγαίνει επόλυση της αξίας της, αξίας της μετοχής από την τράπεζα, βγαίνει μόνο από ένα κεφάλαιο μικρό, το οποίο εξαιρεί το της σύμβασης, το οποίο το λέει ρητά, εγώ ξέρετε ότι πηγαίνουμε με τα χαρτιά της σύμβασης, δηλαδή της, της συγχώνευσης, αν το θέλετε, πήγε να γίνει η συγχώνευση, δεν έγινε. Όχι, δεν τελείωσε. Όπα, όπα. Δεν έγινε. Μισό το. Τι είπατε τώρα. Πήγε να γίνει συγχώνευση της Τράπεζας Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα και δεν έγινε. Όχι. Με την Εθνική ή με την Τράπεζα. Με την Εθνική. Και δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε. Πώς το αποδεικνύεται αυτό. Αποδεικνύεται από μόνο του. Πώς. Θα σου εξηγήσω γιατί. Πώς αποδεικνύεται, ναι. Μα τα στοιχεία που έχουμε και που πολλές φορές βέβαια δεν έχουμε και τον τρόπο να τα εκθέσουμε στον κόσμο, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει Voice Series. Εάν είχε τελειώσει, θα είχαν πληρωθεί οι μέτοχοι και θα είχε γίνει ένα πολύ καλό μέρισμα, όπως έλεγε. Ήταν μια τίμια σύμβαση. Μες. Αν και είχε φωτογραφικούς νόμους, τους οποίους και με αυτούς να πάμε πάλι είναι χειρότερα τα πράγματα για αυτούς. Είχε λοιπόν έναν αλληλόχρεο λογαριασμό, όπου θα μπαίναν όλα τα χρήματα και θα διαιρέτω δια τους μετόχους. Βέβαια, αξίζει να καταλάβουμε ότι οι τράπεζες δεν έχουν μια μετοχή. Δηλαδή, τώρα ακούω αυτό που λένε κάποιοι οικονομολόγοι, η τράπεζα μας λέει αξίζει 2-3, 2 δις η εθνική. Κάνω ανοιχτή πρόταση τώρα λοιπόν. Εάν η Εθνική κάνει 2, 3, 4, 5 δις, αύριο να έρθω να την πάρω όλη. Θα μου τη δώσουν, ναι, αυτή είναι η Εθνική. Ακούστε κύριε, ποια είναι η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα άνοιξε το 1841, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Με 20 χρόνια μετά από την Κεντρική Επανάσταση που είχαμε πάρει ένα δάνειο τότε για όπλα από τους κυρίους Rothschild. Με 90% τόκο. Ακούτε κύριοι, είναι παλιό το μυστικό. Το αντέξαμε, όμως να πολεμήσουμε θέλαμε, δεν βαριέσαι. Να πάμε όμως το σήμερα, σας παρακαλώ. Το 1841 η τράπεζα άνοιξε με 55% η εθνική, το καταστατικό τους κυρίους Rothschild με 55%. Άρα λοιπόν η τράπεζα από τότε είναι ένα πείραμα παγκόσμιο, γιατί και η Ανατολή είχε ισολογισμό μόνο σε χρυσά φράγκα. Γιατί μάλιστα. Αυτό. Ωραία, εμάς ξαναπάμε στο ζητούμενο. Μας έχουν πει ότι η Ανατολή έχει κλείσει και επαναλαμβάνω το ερώτημα. Θα το δούμε αυτό αν έχει κλείσει. Μπορούμε σύντομα να το δούμε, σας παρακαλώ. Όχι, γιατί έχουμε, είναι, το σύντομο είναι σχετικό. Πόσο σύντομο. Ξέρετε κάτι. Γιατί πριν μπούμε μέσα, μου δείξατε ένα έγγραφο που είναι μέσα σε μία μήνυση που έχετε υποβάλει. Αυτό είναι στη μήνυση που έχουμε κάνει. Μάλιστα. Έχουμε κάνει μία μήνυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν μας απαντούσε. Θυμάμαι και τη σελίδα, σας την πω. 52 και, σελίδα. Και ρώταγα κιόλας. Καλά, είναι μία μήνυση κακουργηματική που έχουμε κάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιος την έχει κάνει? Εγώ, ο Άρτεμιος Όρας. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Yes, και στον κύριο Προβόπουλο. Μάλιστα. Για το λόγο για μία άδικη πράξη που είχε γίνει. Ναι, στα δικαστήρια θα βγει η αλήθεια, βέβαια. Βέβαια. Εκτός όμως από τη μήνυση αυτή, μέσα στη μήνυσή μας, αναφέρουμε και θέλουμε σαν θεσμό, γιατί είναι θεσμός, ξέρετε, έτσι, δεν είναι κάτι που έχουμε μαζί. Δηλαδή είναι θεσμός. Ο θεσμός υπακούει και πρέπει να κάνει και να σέβεται τους νόμους. Όταν ο νόμος γίνεται άνομος στο θεσμό, δεν καταλαβαίνω πόσο πολύ θα τους στηρίζει. Οι πολίτες στηρούν τους νόμους και οι θεσμοί τους καταπατούν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα. Κύριε Σόρα, σελίδα 52, το θυμάμαι να σας διευκολύνω γιατί. Στην τράπεζα λοιπόν την ίδια λέμε, γιατί δεν μας απαντάτε για τα στοιχεία της εκαθάρισης της Ανατολής και δώστε μας τα στοιχεία. Εφόσον είσαι η άρχουσα αρχή και η τράπεζα η κεντρική, όπου εσύ διευθύνεις όλες τις τράπεζες και κοιτάς, εσύ τις ελέγχεις, τι ελέγχεις λοιπόν. Άρα δώσε μας στοιχεία που έχεις για την Ανατολή, αν έχει γίνει η καθάριση και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής. Ωραία. Εσείς ζητάτε λοιπόν ξεκάθαρα στην Εθνική Τράπεζα και τις λέτε, κύριοι της Εθνικής Τράπεζας, ζητούμε να μας δώσετε τα στοιχεία της εκαθαρίσεως. Ναι. Πότε έγινε? Αυτό έγινε, σας είπα, έχω. Όχι, πότε έγινε η εκαθάριση και αν έγινε. Ναι, και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Σας έχουν απαντήσει? Ποτέ δεν απαντάει ποτέ. Μπορούν. Έχει πολλά υψηλά καρδινάλια. Μάλιστα. Άρα ή δεν είναι θεσμός, γιατί σίγουρα δεν είναι θεσμός. Μην το απευθύνουμε παραπάνω. Θεσμό το κάναμε. Θέλετε να μας διαβάσετε πώς. Όμως ρωτάμε την Εθνική Τράπεζα να μας εξηγήσει και το γεγονός πώς κρίνει όταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και το ΔΣ αυτής αγνοούν την ύπαρξη της υπαρίθμου 151-754 μετοχή Τράπεζας Ανατολής των 125 χρυσών φράγκων, η οποία ανήκε στο Σέφανο Γεωργίου Αθηνογέννη. Ο οποίος κατέθεσε στο χρηματιστήριο. Κάτσε να το ξαναδιαβάσουμε. Ξαναλέμε από την αρχή. Παρακαλώ. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή, λέει, πώς είναι δυνατόν να αγνοείτε την υπαριθμόν. Δίνετε συγκεκριμένα στοιχεία. Τι καλύτερα. 151-754 μετοχή. Βέβαια. Της Τράπεζας Ανατολής. Ναι. Αξίας 125 χρυσών φράγκων, η οποία ανήκε στον Στέφανο Γεωργίου Αθηνογέννη, ο οποίος την κατέθεσε στο χρηματιστήριο Αθηνών την 29η Ιανουαρίου του έτους 1957.
Και δεν θέλω να φύγω από αυτό. Εξηγήστε μου τώρα. Όπως προκύπτει από τις τεθήσεις σφραγίδες στη δεξιά πλευρά του σώματος αυτής, σχετικών 12. Που σημαίνει, σφραγίζει το χρηματιστήριο και ο επόπτης ότι η μετοχή ή σύνθεση χρηματιστήριο δανειοδοτήθηκε και έπαιξε. Πώς γίνεται αφού είναι κλειστή. Πότε μας έχουν εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Πότε μας έχουν το 36. Το 36. Εδώ 21 χρόνια μετά κυκλοφορεί σφραγισμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η υπαριθμό, ξαναλέμε. Μπήκε μέσα τότε. 151-754 μετοχή της, μπαίνει τότε. Πότε βγαίνει δεν ξέρουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Στέφανος Αθηνιάς, μας ενδιαφέρει ποιος είναι του παρόντος. Ναι. Μου είπατε κάτι άλλο. Δεν έχω μία, απλά την έβαλα τη μία, ναι. Γιατί αυτό το παλικάρι ήταν... Ο κύριος Αθηνογέννης. Ναι, εντάξει, ήταν και γιος πολιτικού προσώπου, πρωθυπουργού. Μάστε, πολύ ωραία. Το έβαλα επίτηδες, δηλαδή καλά, ό,τι γουστάρετε κάνετε. Όμως έχουμε άλλες 40 σφραγισμένες. Μπορεί να ήταν τυχαίο γεγονός, κύριε Σόρα, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει τύχη. Αν ήταν αποτύχη, κύριε, θα κουκουλάγαν οι πλανήτες. Δεν υπάρχει τύχη. Δεν κουκουλάγαν οι πλανήτες. Δεν το δέχομαι αυτό που λες. Δεν τη δέχομαι την τύχη. Σε παρακαλώ. Επίσης, είναι ένα τυχαίο γεγονός. Γιατί είπα τύχη. Άνθρωπος είναι αυτός. Επίσης, να πούμε το άλλο. Μου είπατε και κάτι άλλο. Ότι και σε πιο πρόσφατη ημερομηνία εμφανίζεται. Στο 2000, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξενεί λογαριασμό του Ιδρύματος Κοριαλένιο της Κεφαλονιάς. Πώς το είπατε το ίδρυμα? Κοριαλένιο. Κοριαλένιο της Κεφαλονιάς, μάλιστα. Νομίζω κάπως. Κοριαλένιο της Κεφαλονιάς, το οποίο ανήκει στον κύριο Μποδοσάκη, μακαρίτη τώρα, το οποίο είναι του δημοσίου το κτίριο. Είναι του δημοσίου το κτίριο. Δηλαδή το ίδρυμα ανήκει στο δημόσιο αυτό. Έχετε στοιχεία γι' αυτό. Καλύτερα, αφού τα έχουμε και σε σχετικά στα δικαστήρια. Πού είναι αυτό? Σε κάποια σελίδα, αλλά έχουμε και το σχετικό. Μπορεί να σα παραδώσω και τα σχετικά. Μάλιστα. Για συνεχίστε. Το οποίο είναι σε ανάλυση λογαριασμού. Ναι, ναι. Όπου το ίδρυμα διατηρεί ομολογιακό λογαριασμό. Για όποιον ξέρουν, ξέρουν τι είναι ομολογιακό λογαριασμό. Ομολογιακό λογαριασμό μπορεί να βάλει μέσα οποιοδήποτε instrument, χαρτιά, χρεόγραφο και να τα δανειοδοτήσει. Έχει μετοχέ τη Τράπεζα Ανατολή. Η Τράπεζα τη Ελλάδο τα αναφέρει ω χρεωστικά ομόλογα πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι, αυτό είναι. Ο όρος αυτός είναι. Άλλωστε και η απόφαση που βγάλαμε μετά αυτό λέει. Χρεωστικό ομόλογο. Κύριο, κύριο, τώρα έχει τα ίδια δικαιώματα με την εθνική. Υπάρχει απόφαση αυτή, βέβαια. Έτσι. Αλλά να τελειώσουμε εκεί. Και... Πότε αυτό είναι? Αυτό είναι το 2000. Κάτσε. Πρόσφατα. Κάτσε μισό λεπτάκι. Τι λες τώρα? Μισό λεπτάκι. Μα και εγώ έτσι έκανα και εγώ. Κύριε Σόρα, σε παρακαλώ. Εδώ μας λες ότι η Τράπεζα της Ανατολής, η οποία έχει πάψει να υπάρχει από το 1936. Λένε. Έτσι μας λένε. Και όταν μας έχουν πει κάποιος 10 ψέματα, δεν πιστεύω ότι είναι 10 την πρόταση. Άρα λοιπόν που λέω, παιδιά, να κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε τι έχει γίνει. Ξαφνικά εσείς. Βέβαια, η Εθνική. Ναι. Έχω κάνει και ένα κακούργημα στην Εθνική Τράπεζα. Άλλο τι, άλλη μήνυση έχετε κάνει? Κακούργηματική, ορίστε. Μάλιστα. Γιατί έγραψε ένα έγγραφο σχεδόν σαν αυτό. Κοιτάτε εδώ, έτσι. Τέτοιες ξεφτύλες, θα τις πω. Γιατί. Μισό το. Εσείς πάτε σε δικηγόρο. Γιατί δεν σας συλλαμβάνει το FBI. Δεν το καταλάβω ακόμα. Ρώτησα. Μα δεν με θέλει το FBI εμένα. Τι να με κάνει το FBI. Μα αφού καταζητήσει. Γιατί οι άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αφού... Γιατί δεν έχει συλληφθεί. Αφού εσείς κάνετε. Πρέπει να με συλλάβουν. Βρε, δεν με θέλουν εκεί μέσα, σου λέω. Τι να με κάνουν. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν με θέλουν εκεί μέσα, το καταλαβαίνετε. Δεν με χρειάζεται κανένα. Είναι μόνοι του δηλαδή. Εγώ εκπλήσω μέσα, σας παρακαλώ, κύριε Καρβοδίνη. Σας παρακαλώ. Θερμά σας παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν το εξής. Εκτός από αυτό το 2000. Που είναι κατατεθειμένη. 2000 το ξαναπούμε. 2000 τώρα, Μαρία. Όπου βγάζει και χρήματα να πληρώσει το ίδρυμα για τη φύλαξη των μετοχών και για την τήρηση του λογαριασμού. Δηλαδή έχουν καταθέσει. Ενεργό. Ενεργό. Εντάξει, το πιστεύω ότι δεν πρέπει να προχωρήσει. Το πιστοποιεί με κείμενα και με συγχωρείτε, το έχετε στη μήνυση μέσα. Ψάχνω να το βρω. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, βρες το, Μαρία, για να το βγάλουμε κι αυτό. Το ζήτημα είναι, εγώ θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Σόρα, αυτή τη στιγμή να πούμε. Είπες κάτι, κύριε, ότι το αναγνωρίζει, το αναγνωρίζει ως πώς, ως πώς. Θα σας πω κάτι λοιπόν. Ως πώς, ως χρεωστικό ομόλογο. Βεβαίως. Το λέει απάνω μόνη της. Δηλαδή η τράπεζα που έχει κατευθεί, λέει. Ναι, αλλά στο ίδρυμα Μποδοσάκη, στο ίδρυμα Σόρας δεν αναγνωρίζει, δεν υπάρχουν. Βέβαια, το ελληνικό δημόσιο, αγαπητέ κύριε Μπεξή, έβγαλε λοιπόν τις συμμετοχές και να σας πω κάτι. Η εφορία μου στην Πάτρα πήρε απάντηση από το Κεντρικό Υπουργείο στην Αθήνα. Τι χαρτί είναι πάλι αυτό? Αυτό είναι η πιστοποίηση και η σφράγιση. Το ποσό που χρωστάω εγώ, ναι, προς τους οργανισμούς το από δω. Το φόρο που προκύπτει. Είναι δύο. Μπορώ είναι 13,5 το ένα, 13,5 το άλλο. Μπορώ και το πιο καλύτερα δεν γίνεται. Και αναφέρει και το πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομικών και Κεντρικών. Παρέλαβε τα λεφτά. Μπορώ να το δείξω στις παρακαλώ στις κάμερες? Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό έχω κάνει και εμείς ως ΔΟΕ. Να με συλλάβει να πάρω τα χρήματα. Γιατί δεν σας συλλαμβάνει? Εμάτα με συλλάβουν εμένα. Αφού δεν με θέλουν, σας είπα. Μπορώ να το δούμε πάλι, σας παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσουμε, να καθαρίσει ο φακός. Εδώ λέει λοιπόν θέμα δήλωση φόρου δωρεάς, δεν βλέπω και καλά, ανωνύμων μετοχών. Μπορώ να σας δείξω και την ίδια που είχε γίνει στο ΣΔΟΕ, ενεργοποιηθήκανε
ανωνύμων μετοχών. Δηλαδή, ή λέει πάνω Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας και Οικονομικών. Και εδώ υπάρχουν υπογραφές, ε? Και τι λέει, ότι σας έχουν βγάλει φόρο 13.572.956.579,71 ευρώ. Δεν ξέρω, κύριε Σουράπη, Μαρία μου, δεν ξέρω, κύριε Καρδοδίνη. Με κοιτάτε, κύριε Πεξή, αλλά... Δωρεοδόχος, σύμφωνα αυτό, ύστερα σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με τη δωρεά στην οποία πρόκειται να προβείτε, σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, οι δωρεές οποιαδήποτε προσιακού στοιχείου κτλ. Υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 0,5%. Πολύ. Κατόπιν αυτό, ο φόρος πρέπει να καταβληθεί από τον δωρεοδόχο, αν έρχεται σε αυτό το ποσό που είμαστε 13.572.959,71. Το παραπάνω ποσό πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική επιταγή ελληνικής τράπεζας σε διαταγή του ελληνικού. Και σε ρωτάω, δεν τα δίνω. Δεν θέλω να τα δώσω, δεν κουστάω να τα δώσω ή δεν έχω να τα δώσω. Το κράτος έχει τρεις δυνατότητες. Ή να μου κατασχέσει την περιουσία μου, μάλιστα, ή να μου κατασχέσει τις συμμετοχές που προβήκαν από εκεί. Μάλιστα. Ή να με φωνάξει να κάνω εκχώρηση. Δηλαδή, κύριε Σουρά, εντάξει, η συμμετοχή σας είναι λίγο μεγάλη. Okay. Μάλιστα. Δώστε μας μια εκχώρηση αυτή και τελειώσαμε. Αυτό είναι το ίδιο έγγραφο. Τι καλύτερα. Είναι το ίδιο έγγραφο σε σμίκριση και με γέννηση. Όχι, είναι το ίδιο. Είναι άλλη εταιρεία. Είναι άλλο οργανισμό. Είναι άλλο οργανισμό. Είναι 13 και 13 είναι 26 δισεκατομμύρια, 27 δισεκατομμύρια. 27 δισεκατομμύρια είναι ο φόρος. Yes, το οποίο τι θέλει, αυτό τι γίνεται. Την ώρα που θα πάει αυτό στο λογιστικό ταμείο του κράτους, αυτοί έχουν ρευστό. Όμως, ακούστε τι γίνεται. Εάν αυτό πάει και πάρουν αυτή τα 27 δισεκατομμύρια, θα ενεργοποιηθεί το ποσό γιατί εδώ πέρα δεν διαβάσατε. Διαβάσατε ότι λέει και το ποσό, τη δηλωθές αξία. 2.714.531. Οπότε θα ενεργοποιηθεί αυτό, αυτοί θα πάρουν το φόρο, εγώ θα πάρω τα ρέστα. Αν δεν θέλουν να πάρω τα ρέστα. Όχι ότι το κράτος δεν θέλει να πάρει 27 δις, τρελό είναι. Όμως, με το που το κάνει αυτό, ισχυροποιεί όλα τα θέματα. Οπότε παίρνω εγώ τα ρέστα. Που θα τα βρω τα ρέστα, είναι μια δικιά μου δουλειά. Τα ρέστα τα οποία θα χαρίσετε στο ελληνικό έθνος όμως. Ναι, το έχουμε πει ήδη. Αλλά είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν τα παίρνετε. Είναι είναι πολλά. Δεν τα παίρνετε για εσάς. Μα προσέξτε και κάτι άλλο. Τα κάνετε δωρεά. Μα είναι καλύτερο το θέμα. Εάν η Εθνική δεν έχει που θα μας αφήσει τα κλειδιά, εγγυάται και η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας εγγυάται γιατί ήταν σε γαλλικό φράγκο, γιατί δεν είχαμε δραχμή. Χρυσή ήταν και τότε δραχμή. Όχι. Σε γαλλικό φράγκο γιατί ήταν παγκόσμια η τραπεζούλα αυτή. Έχουμε στοιχεία να αποδείξουμε ότι ήταν παγκόσμια. Δούλευε παντού. Δούλευε σε όλη τη Μέση Ανατολή, στην Ασία. Είχε κατάστημα παντού. Βέβαια, έχουμε να αποδείξουμε και ότι έχει χρηματοδοτήσει μεγάλες γερμανικές τράπεζες. Έχει χρηματοδοτήσει τα πάντα. Όμως, το ζητούμενο ποιο είναι. Ότι αυτή η τράπεζα, ενώ ήταν σε χρυσά φράγκα, μπορούσε η Γαλλία εγγυάται στη μισή μετοχή απάνω. Που σημαίνει τώρα λοιπόν, αν τελειώσουν τα λεφτά της Εθνικής και δεν έχουν, θα πάμε στην Κεντρική της Γαλλίας. Δεν υπάρχει, κύριε, σήμερα Κεντρική της Γαλλίας. Ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω. Πού θα σοβαρά, μιλάτε. Εγώ πώς θα τα ακούω. Ακούστε το και σημειώστε το. Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας που ανήκει πάλι στον ίδιο κύριο γάμο το τόσο τυχαίο. Σας παρακαλώ, μην. Στον κύριο πάλι. Εντάξει, πάμε. Στον κύριο Ροτσάλτ. Είναι σίγουρα αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ τώρα. Μα είμαι εδώ για να άμα λέω κάτι οτιδήποτε επί ποινή θανάτου, δηλαδή έτσι. Δεν το συζητάμε. Ας είμαστε λίγο σοβαροί τώρα με τα ψέματα. Εδώ δεν υπάρχουν αλήθεια ψέματα. Είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Αυτή η τράπεζα λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, με έγγραφα πια έτσι, το οποίο δεν το ξέρω, το ανακάλυψα πριν ένα μήνα. Ένα χρόνο. Έχει γίνει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Το διανοείστε. Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας έγινε και η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Άρα η Ανατολή τη χρωστάει λεφτά η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Και υπάρχει κάποια που μου κουνάει το δάχτυλο και μου λέει τι να κάνω και πώς να το κάνω. Σας παρακαλώ. Μάλιστα. Να πάμε στα άλλα έγγραφα. Πάμε στα άλλα έγγραφα. Πάμε. Καταρχάς έχω όλο το ΣΔΟΕ που μίλησα το ΣΔΟΕ. Μίλησα το ΣΔΟΕ. Βέβαια. Και μου απαντάει ότι εγώ κύριε Σουρά δεν μπορώ να σας κάνω κάτι. Θα τα βρείτε με την εφορία σας. Δηλαδή δεν υπάρχει εσείς κύριος στο ΣΔΟΕ. Λέτε εσείς στο ΣΔΟΕ δεν θέλετε να πάρετε τα χρήματά σας. Λέω στο ΣΔΟΕ έχετε τρεις περιπτώσεις. Μπορείτε να σας κάνω αυτό. Σε άλλη περίπτωση ελάτε να τελειώνουμε να μου κατασχέσετε μια μετοχή μισή, ένα τρίτο κομματάκι ή να σας κάνω μια εκχώρηση να τελειώνουμε. Και φυσικά δεν έρθει κανείς. Μου μιλάνε μόνο οι κεντρικές υπηρεσίες. Θα διαβάσετε κάποιο... ένα έγγραφο. Ναι. Σε απάντηση Ελληνικής Δημοκρατίας, διάθεση υποθέσεων. Το ΣΔΟΕ ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ότι θα τα βρείτε με την εφορία σας. Αλλά απαντάει και ο Σαχινίδης. Ο κύριος Σαχινίδης. Βέβαια. Σχετικά με την Τράπεζα Ανατολής. Έτσι, μπράβο. Διάβασα το στους κυρίους, το καταλάβουν. Η Βουλή λέει. Μπορείτε να μας πείτε με λίγα λόγια τι λέει ο κύριος Σαχινίδης. Ο κύριος Σαχινίδης λέει: περιμένουμε τον κύριο Σουρά να φέρει τις επιταγές. Ο Υπουργός Οικονομικών. Στη Βουλή. Μάλιστα. Να το δείξουμε παρακαλώ. Ο Υπουργός Οικονομικών. Άτσι. Ο κύριος Σαχινίδης. Κύριε Σαχινίδη,
Ναι, το γράφει ακριβώς ο άνθρωπος. Δηλώνει την αξία. Μπορώ να το δείξω πάντα, και πίσω, παρακαλώ. Όπου και πίσω. Εδώ, γιατί υπάρχει υπογραφή από κάτω. Έτσι, εδώ. Και είναι έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων. Αλλά περιμένει ο κύριος Ακινίδης σε μένα να πάω τα χρήματα. Γιατί πρέπει να τα πάρει με επιταγή. Διαβάστε το μέσα, έχει σημασία. Ναι, να διαβάσω σε μισή. Δηλαδή, έχει σημασία. Περιμένει την επιταγή. Λέει, ωστόσο, εδώ καίγεσαι, δεν έχει λεφτά να φας. Ναι. Σου πεθαίνει ο κόσμος, αλλά περιμένει επιταγή τη ώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο φόρος που αναλογεί στη φερόμενη αξία κάθε δήλωση αν έρχεται στα 13.572.959.579 ευρώ, ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων, με επιταγή ή επιταγές κατά τα προεκτέθεντα, εκτός εάν παρασχεθεί εμπράγματι ασφάλεια όπως υποθήκη σε ανάλογη αξία ακίνητο. Ωστόσο, επιταγές δεν έχουν προσκομιστεί ακόμα, το βλέπεις Μαρία μου, δεν έχουν προσκομιστεί ακόμα, όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια ΔΟΗ. Τέλος, για την καλύτερη ενημέρωση, σας επισυνάπτουμε το αρθμό πρωτοκόλλου 434 κάθετος 8 3 12 του έγγραφου της Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής μετά το συνημμένο. Το ακριβές αντίγραφο, η προσταμένη της εγγραμματείας, ο Υπουργός Οικονομικών Φι Σαχινίδης. Είναι αλήθεια, να ορίστε. Να, δείτε. Εδώ το δείτε καλύτερα. Εδώ. Εδώ είναι. Βέβαια, τόσο καιρό να σας πω κάτι. Έχετε ακούσει. Συγγνώμη, εσείς για δεν πήγατε επιταγές. Για μισό λεπτό, μπορεί να έχει δίκιο. Εσείς για δεν πήγατε σε επιταγές, κύριε. Είναι μεγάλη βλακία μου. Κύριε Σόρα, είσαστε εκτεθειμένος. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι βλέπω ότι δεν ήρθε κανένας σοβαρός μηχανισμός όπως η Εθνική Τράπεζα. Είναι τεράστιο το ίδρυμα. Καταρχάς, την Εθνική Τράπεζα ανήκει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Αν ξέρετε, η Τράπεζα της Ελλάδος άνοιξε με κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμβεί. Η Κεντρική της Γαλλίας είναι ένα πολύ μεγάλο ίδρυμα. Καταρχάς, να εξηγήσουμε κάτι, γιατί πολλοί λένε για την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα δεν είναι ελληνική. Έχει μόνο ελληνικό υδρότο και αίμα μέσα. Ποια λέτε η? Η Εθνική Τράπεζα έχει μόνο αίμα και υδρότα. Έχετε στοιχεία για αυτά που λέτε. Πάμπολα. Ναι, να σας πω. Όχι τώρα όμως, γιατί έχουμε κάνει ένα κεφάλι καζάνι. Έχει σημασία να καταλάβετε το γεγονός. Σε αυτό όχι τώρα, να το πιάσουμε μια στιγμή γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε ακόμα. Μαρία μου, δεν έχουμε. Και έχουμε και άλλες ερωτήσεις, απίστευτες ερωτήσεις που θα μας απαντήσετε. Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, εδώ πάνω σε αυτό. Είναι, για πες το Μαρία μου αυτή την ερώτηση, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι έχει έκανες. Καταδικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Ναι, ναι. Κοίτα, δεν μ' αρέσει η λέξη καταδικαστεί. Έχει χάσει το δικαστήριο. Έχει χάσει δικαστήριο. Ναι. Θα καταδικαστεί από το λαό. Από εκεί μπορεί να καταδικαστεί. Μισό λεπτό. Γιατί εμεί την αγαπάμε την Εθνική. Μισό λεπτό. Γιατί είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρώτα απ' όλα. Είναι δυνατόν τώρα εσύ να μας λέει διαπράγματα. Και εγώ την αγαπάω. Γι' αυτό πάω κοντά άνθρωποι... για να πληρωθώ. Αλλά κάποιοι ναι. ή δεν την αγαπάνε ή θέλουν να αποφύγουν. Ότι η Εθνική Τράπεζα είναι μικρή και δεν έχει λεφτά. Σας ενημερώνω λοιπόν δημόσια ότι. Ακούστε ποια είναι η Εθνική Τράπεζα για να ξέρετε. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Έχει σημασία. Όχι για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Πώ θα απαντήσουμε αν έχει λεφτά κάποια στιγμή θα μιλήσει. Έχει καταδικαστεί. Δηλαδή και με άλλα λόγια πάνω σε αυτό. Έχει προσφέρει χρήματα. Για εξαγορά των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής. Γιατί και αυτό λέγεται. Είναι αλήθεια ή ψέματα. Ότι μας έχει προσφέρει ποιος. Η Εθνική. Η Εθνική Τράπεζα. Όχι. Η Εθνική Τράπεζα όχι. έχει προσφέρει σε ανθρώπους άλλους, το οποίο δεν είναι της φέρας να το πούμε. Όταν θα χρειαστεί αυτό να το πούμε, θα δείτε ονόματα. Τότε θα έχει προσφέρει άλλη. Χρήματα για εξαγορά, κύριε Σόρα, σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Ναι, και η Εθνική και η Τράπεζα. Αυτό μπορούμε να το πιστοποιήσουμε κάποια στιγμή. Καλύτερα δεν γίνεται. Με έγγραφα. Βεβαίως δεν δεχτήκαμε αυτά που φέρανε. Έχετε αυτή τις προσφορές. Κοιτάξτε, ξέρετε, λέτε τη λέξη έγγραφα τώρα. Εντάξει, τώρα είναι. Ρωτάω. Μην το τρελάνουμε. Εντάξει, εγώ ρωτάω, συγγνώμη. Τι έγγραφα να μου δώσω, ότι σου δίνω τόσα. Πάει. Πιστοποιεί λοιπόν αυτό, οπότε την πάω ανάποδα τελείως. Δηλαδή δεν γίνεται. Πιστοποιεί ότι είναι αυθεντικές δηλαδή. Καλά, αυτό το έχουμε πιστοποιήσει. Ότι είναι ενισχύ, βέβαια. Και το δικαστήριο και τα πάντα όλα. Όχι, δεν πιστοποιεί ότι είναι ενισχύ. Αυτή έχει μια σταθερή θέση. Εμείς όμως σε κανένα δικαστήριο δεν ζητάμε χρήματα. Εμείς λέμε πάμε για καθάριση να δούμε πόσα μας κοστάει. Καθάριση. Πολύ ωραία. Το χρήματα είναι εκεί και δεν μπορούν να φύγουν. Τώρα, το να πείσει κάποιο ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα δεν είναι εύκολο και ιδιαίτερα από κάποιου ανθρώπου σαν εμάς. Με δεδομένο ότι ξέρουμε ακριβώς και πού έχει τα χρήματα, πόσες θηγατρικές και τι άλλες πολύ μεγάλα οικονομικά ωφέλη που έχει. Δεν θα σας πω μόνο κάτι. 50% μέτοχος της Γκρέτης της Παγκόσμιας Σουής είναι η Εθνική. Άμπα, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι. Πώς, για ξαναπείτε το. 50% ναι. το μετοχικά κεφάλαιο της Παγκόσμιας Γκρέτης Σουής είναι της Εθνικής Τράπεζας. Ψάχτε εσείς για το χρηματιστήριο τώρα. Αυτό που λέτε τώρα. Την κεντρική τράπεζα, της, το 99% της κεντρικής τράπεζας της Αιγύπτου και ό,τι αυτό συνεπάγεται με γη, με πετρέλαιο, με όλα, είναι της Εθνικής. Ούτε αυτό το ξέρατε. Το 99% της Βουλγαρίας είναι της Εθνικής. Το 99% της Ρουμανίας. Το 50% της Κρήτης, της Ιουγκοσλαβίας, της Μάλτας, της Τουρκίας. Πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να έχουμε και αυτή περισσότερα. Αυτή είναι η μικρή εθνικούλα, η ελληνική, η οποία πάει καλά γιατί πάει κάποιος με τα μάξη στον Μπέργκερ να διευθυνθεί. Δεν πάει από εκεί, να τρώει το ζανιά. Θα ήθελα, κύριε Σόλα, για αυτά όλα τα οποία είναι πραγματικά βόμβες, εάν ισχύουν,
να έχουμε περισσότερα στοιχεία, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε. Γιατί εμείς ξέραμε ότι η εθνική. Καλά, δεν γίνεται. Έχουμε, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές, έτσι. Άρα, αν θέλετε, ψάχνουμε για λεφτά, για την εθνική. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Γι' αυτό πας στην εθνική. Αν δεν φτάνουν και δεν έχετε, μην λέτε τα κλειδιά και φεύγετε και θα τα βρει η υπηρεσία. Κύριε Σόρα, ακούστε να σας πω. Εδώ εμείς, όποτε θελήσετε, θα σας βγάλουμε, εάν θελήσετε εσείς βέβαια, πάντα. Θα δεν επιθυμώ και το γυαλί πολύ, δεν μου πάει. Το ξέρω, το ξέρω. Και τα φώτα, είναι, μεγάλη, είναι μεγάλη χαρά μας. Μου βάζατε και πολλές πολλές τα μούτρα και δεν μου αρέσει καθόλου. Αν να κάνω, έρχομαι για να εξηγήσω, για να τουλάχιστον. Εμάς θα με πυροβόλησαν όσον αφορά. Δεν το κάνετε για μας. Δεν το κάνετε για μας, κύριε Σόρα. Το κάνετε για τον ελληνικό λαό, το κάνετε για το έθνος μας. Το κάνετε για την πατρίδα μας, κύριε Σόρα. Και δεν την κάνουμε τυχαία αυτή την εκπομπή σήμερα που έρχεται 28 Οκτωβρίου. Δεν την κάνουμε καθόλου τυχαία γιατί καμία κίνησή μας δεν είναι τυχαία. Όταν ένας λαός ολόκληρος, ένα έθνος είπε όχι, όχι στους κατακτητές, όχι στους, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να. Το είπε και το τήρησε. Αλλά, έτσι. Και το τήρησε. Έτσι. Και εμείς από τότε είμαστε όλο ναι. Όλο ναι, όλο ναι, υποκλείς και σκύβουμε το κεφάλι. Αυτή την πατρίδα, κύριε Σόρα, θα την ξαναπάρουμε μια μέρα. Και ίσως είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε. Εγώ λοιπόν έχω να δηλώσω το εξής. Εγώ γι' αυτό εδώ πέρα και αν είδατε, είμαι σε πολεμική στάση από την αρχή. Ούτε να χαϊδέψω ήρθα, ούτε να γίνω πολιτικός ήρθα. Ούτε να πάρω καμιά θέση, ούτε να μου δώσουν λεφτά. Ήρθα λοιπόν να μοιραστώ μια πολύ μεγάλη δουλειά, η οποία πραγματικά έχουν δουλέψει πολλοί άνθρωποι με καρδιά. Πολεμήσανε, πεθάνανε, είχαμε ατυχήματα πολλά. Θα σας πω λοιπόν τούτο. Υπάρχει ένα ατύχημα σαν τραπεζίτη δηλητηριασμού. Τι λες, γάμο του, τόσο τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο δίπλα μας και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα πιο ήρθαμε γερό, εδώ όμως. Μέχρι το τέλος. Εμείς δεν πρόκειται να σκύψουμε και εγώ δεν σκύβω καταρχάς. Σκύβω μόνο αν μου πέσει κάτι. Δεν υπάρχει να σκύψω με τίποτα. Μπράβο. Άρα λοιπόν κύριοι. Ξέρουν λοιπόν τις θέσεις μου και τις θέλουν πολύ. Έχουν καλές υπηρεσίες, έχουν πολύ καλά ακουστικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ φοβισμένοι όλο το σύστημα. Το θεωρώ πολιτικό λείψανο. Δεν βλέπω τίποτα το οποίο μπορεί όχι να αγγίζει, να κάνει. Εγώ θα βλέπα ένα πολιτικό, το μόνο κομμάτι πολιτικό που μπορώ να δω είναι σε μια βουλή 100-150, 190, 180 άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ του συστήματος, δεν έχουν πάρει. Είναι παιδιά τα οποία είναι από επαρχίες, το οποίο όντως. Και μπορούν μόνο, να βοηθήσουν. Όχι μόνο, από όλη την Ελλάδα. Και να κουμπίσουν και να δούνε, να μου πούνε, φέρε μας τα χαρτιά σου να τα ελέγξουμε. Γίνατε πολύ σαφείς. Πολύ σαφείς. Ελάτε να τα ελέγξουμε. Και αν είναι έτσι. Πολύ σαφείς. Πάντως δηλώνω ότι. Εάν δεν είναι έτσι, είτε για την Ανατολή, είτε για τα 600, κοίτα οτιδήποτε έχω, να με βάλετε φυλακή 600 χρόνια και θα του χαρώ ιδιαίτερα να πάω να ξεκουραστώ κιόλας. Αν είναι έτσι. Μάλιστα. Είσαστε απόλυτα σαφείς. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, κύριε και κύριοι. Κύριε Σόρα, έχετε καταθέσει πριν κάποιες μέρες κάποια εξώδικα. Σε ποιους απευθύνονται και τι είναι αυτά? Το ένα εξώδικο απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την απαράδεκτη, για το απαράδεκτο έγγραφο που έδωσε, το οποίο βέβαια και το δημοσιοποίησε στο Έθνος. Με αποτέλεσμα πέσαν πάρα πολλά σχόλια, το οποίο δεν έχει καμία επαγγελματικότητα και απορρέουν κατά τους νομικούς μου πάρα πολλές ευθύνες. Ενδεχομένως, επειδή μιλάμε για 600 δις, και πραγματικά, η απορρέει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και πολύ μεγάλες αποζημιώσεις. Το άλλο το εξώδικο, στείλαμε ένα εξώδικο στον Άριο Πάγο, στον πρόεδρο του Αρίου Πάγου, το ανώτατο όργανο του δικαστικού. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι όπως είπατε πριν προς την, εθνική, προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, είναι πολυσέλιδο, το βλέπετε εδώ. Έτσι. Στείλαμε στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το δεύτερο που δείχνετε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Να και στα δείξουμε. Μέλη του Κοινοβουλίου. Να τα δείξουμε. Δεν μπορούν να πούνε αύριο ότι δεν ξέρουν. Μάλιστα. Και αν το θέλετε, δεν είναι με σκυρή γλώσσα, είναι με πραγματική γλώσσα. Ας φαίνεται σκυρή, είναι όμως μια πραγματική γλώσσα, γιατί αυτό έχει συμβεί, αυτό θα συμβεί και αυτό πρέπει να συμβεί. 17 Δεκάτου 2012, έτσι. Πριν λίγες μέρες. Πριν 9 μέρες ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι τους λέμε, ειδικά στην κυβέρνηση δεν τους απειλούμε. Αλλά το μόνο όπλο θεσμικό που έχουμε να κάνουμε, εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση, τότε. Και αυτό είναι ελληνική κυβέρνηση, όπως είπατε, μάλιστα. Θα καλεστούμε αυτό στην είναι. Κυβέρνηση να τους κάνουμε μηνύση για παράβαση καθήκοντος και για εσχάτη προδοσία. Δεν έχουμε άλλο όπλο δικαστικό να κινηθούμε. Θα τους κάνουμε για εσχάτη προδοσία, την οποία θα την πάμε
και σε ξένα δικαστήρια, υπάρχουν και διεθνή δικαστήρια, τα οποία ήδη έχουμε αποτανθεί, ξέρουμε ακριβώς πώς να κινηθούμε. Έχουμε γνώση όσον αφορά τη διεθνή νομολογία, το πόσο ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε, υπάρχουν νόμοι, άσχετα αν δεν τηρούνται και άσχετα αν δεν μπορεί κάποιος να τους πράξει. Εμείς έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τους μηχανισμούς και θα πράξουμε τα δέοντα. Όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Όμως η χώρα δεν μπορεί να περιμένει το νομικό κομμάτι συνέχεια. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός με δεδομένο ότι οι κοινοβουλευτικοί άντρες είναι αντιπρόσωποι του λαού. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Κύριε Σόρα, εδώ το λέτε ξεκάθαρα. Γιατί στην περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Μα το διαβάσω, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτή τη δικαίωση αναζητά ο ελληνικός λαός. Σεις μέχρι σήμερα όμως, και εδώ μιλάτε στην ελληνική κυβέρνηση έτσι, αποδεικνύετε συνεχώς ότι δεν σας ενδιαφέρει η απόδοση ευθυνών και η απόδοση της δικαιοσύνης, εφόσον παρά το ότι μέσα στις αρμοδιότητές σας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών, η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων, ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, αδρανείτε κτλ. Κτλ. Γιατί λοιπόν δεν προβαίνετε στις δέσμευσης ενέργειας προκειμένου να εντοπίσετε αυτούς που ξεγύμνωσαν τη χώρα μας, αλλά σπέβδετε να φημώσετε μία πρόταση σωτηρίας της, χαρακτηρίζοντάς την ως αστείο. Και συνεχίζεται, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα το βλέπω, το λέω ευθέως. Προφανώς επιδιώκετε να κερδίσετε χρόνο κτλ. Μέχρι να ολοκληρωθεί το ξεπούλημα σε δική μας περιουσία, στους εταίρους μας, στον Κογλίβου και στην απεμπόληση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και ίσως μετά αποφασίσετε να εξετάσετε την πρότασή μου. Με τέτοια στάση, τα λέει το δικόγραφο, δεν τα λέω εγώ. Με τέτοια στάση, άλλωστε αυτό θα κρυφθεί στα ελληνικά δικαστήρια. Με τέτοια στάση, πώς αλλιώς μπορεί να σας χαρακτηρίσει κανείς, αν όχι εντεταλμένους υπαλληλίσκους των Ευρωπαίων των Κογλίφων, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι δεν είναι δική σας απόφαση αν θα ελέξετε ή όχι την πρότασή μου. Οφείλετε να το κάνετε ως εκ του θεσμικού σας ρόλου και εγώ οφείλω να αποδείξω ότι το ποσό αυτό υπάρχει και είναι στη διάθεση της ελληνικής δημοκρατίας. Εάν δεν το κάνετε, θα πρέπει να λογοδοτήσετε γι' αυτό στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι ήδη ενήμερη και στον ελληνικό λαό. Εν ώψη των ατέρων και με δηλητή επιφύλαξη πάντως εν γέννη νομίμου δικαιώματός μου, διαμαρτύρομαι, λέτε, εντονότα για αυτή την παράνομη προσβλητική για το πρόσωπό μου και εγκληματική για τον ελληνικό λαό συμπεριφορά σας. Και σας καλώ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λύση παρούσας μου να μου γνωστοποιήσετε εγγράφος κτλ. Κτλ. Έχει γίνει, ήταν στις 17 και 5-23. Μέχρι σήμερα. Όχι, δεν έχει γίνει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε πόσο απλά είναι. Είναι τόσο απλά, οπότε δεν γίνεται να το κοροϊδεύει σε άλλο το λαό. Μα και εδώ σας κάνουν και... μήνυση. Καθίστε και δεν μπορεί να μου κάνει αυτό, δεν του έχω κάνει. Αφού λέτε να ολοκληρώσετε το ξεπούλημα της εθνικής μας περιουσίας στους εταίρους μας, στο Κογλίφους, τους λέτε ότι είσαστε εντεταλμένοι υπαλληλίσκοι των Ευρωπαίων των Κογλίφων. Δεν θίγονται. Γιατί δεν σας κάνουν μήνυση, δηλαδή. Δεν το καταλάβω. Άρα, λοιπόν, αναρωτιέμαι ο κόσμος τι είμαι και ποιος είμαι. Εγώ αναρωτιέμαι. Να ποιος είμαι, να πάμε στο Υπουργείο να το τελειώσουμε. Βλέπετε λοιπόν το πρόβλημα που σας είπα και πριν ποιο είναι. Υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος, πρέπει να το καταλάβετε. Και είναι κατά των Ελλήνων. Ξεκινάνε από τους Έλληνες και κατά οποιοδήποτε ελεύθερου ανθρώπου. Δηλαδή ο πόλεμος είναι σκλαβιά ακόμα στην τελευταία σταγόνα του αίματός μας. Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε κύριε. Και είμαι εδώ πέρα για να παλέψουμε. Και δει, ο πόλεμος δεν είναι μόνο. Ξεκινά από την Ελλάδα. Γι' αυτό και η στάση μου ήταν τέτοια. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να μπουν, κύριε, δεν έχετε δίκιο, να το ελέγξουμε, να το κάνουμε. Όχι, εμείς είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο. Πού είναι, ορίστε. Θα κάνουμε ισχύ κάτι προδοσία. Και. Άρα η Ελλάδα θα έχει πτωχεύσει, θα έχουμε 10.000 αυτοκτονίες, θα έχουμε πεινάσει, θα λιποθυμάνε παιδιά στα σχολεία. Ε? Θα μου σε πω. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, κύριε Σόρα, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Μακάρι να είχαμε άλλες 2-3 ώρες. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το χρόνο. Σε μια μελλοντική εκπομπή, εύχομαι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να είσαστε εδώ. Και εσείς και κάποιοι άλλοι από το δικό σας παρακολούσα για τον ελληνικό λαό, για το ελληνικό έθνος, για την πατρίδα μας. Να είσαστε εδώ μαζί με κάποιους άλλους αντιπροσώπους, ούτως ώστε να δώσουμε και άλλα στοιχεία. Εμείς είμαστε εδώ. Ούτε φοβόμαστε, τους έχουμε γραμμένους όχι μόνο στα παπούτσια μας και πολύ αλλού, σε πολλά άλλα μέρη του σώματός μας. Τους έχουμε γραμμένους όταν πάνω απ' όλα είναι το ιερό συμφέρον της πατρίδας, του ελληνικού έθνους. Και η προστασία αυτή τη στιγμή, για άλλη μια φορά η Ελλάδα μπαίνει μπροστά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη και τον κόσμο όλο. Και είναι κοσμοϊστορικά τα γεγονότα που ζούμε. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα θερμά, γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι ελάχιστος. Θα σας πω. Να είστε σε κάποια άλλη εκπομπή μαζί μας και σήμερα, για σήμερα, να μας δώσετε, να κλείσουμε απαντώντας και στον ελληνικό λαό, στον ελληνικό έθνος, που αυτή τη στιγμή η εκπομπή έχει περάσει και θα περάσουν ακόμα περισσότερο αυτά και σε άλλα επίπεδα αυτά που λέμε, να μας πείτε ξεκάθαρα. Τα χρήματα θα τα δώσετε στον ελληνικό λαό. Τι θέλετε εσείς
από τον ελληνικό λαό τι ζητάτε, ποιες είναι οι τελικές σας θέσεις για τη σημερινή εκπομπή. Ο ελληνικός λαός ήταν πάντα και θα είναι περήφανος. Σε όλους τους αιώνες έτσι ήταν. Ούτε έσκυβε, ήξερε να πολεμάει, όταν οι άλλοι ήσαν στα δέντρα και δεν υπήρχαν. Δέχτηκα κάποιες επιθέσεις κάποτε σε πολύ ψηλά κλιμάκια και μου λέγανε πρέπει να σε εγκρίνουν κάποιες οικογένειες, να μην πω τον αριθμό. Λέω, αυτοί θα εγκρίνουν εμένα. Εγώ ήμουν εδώ πριν από αυτούς. Ποιος έχει έρθει σε τέτοια θέση που μου λέει δεν με βλέπει. Ας αρχίσουν λοιπόν να μας βλέπουν, γιατί εμείς τους βλέπουμε. Άρα λοιπόν, ας μιλήσουμε για μια συνύπαρξη, αν το θέλετε. Πάντως, εγώ ένα μήνυμα που θέλω να δώσω σε πιο προχωρημένους ανθρώπους είναι. Εγώ σε χελώνες δεν προσκυνάω. Τις χελώνες τις έχω στην αυλή μου. Τα ζώα τα σέβομαι και τα έχω δίπλα μου. Δεν μπορούν τα ζώα να μου πούνε τι να κάνω. Άρα το ζητούμενο είναι ως εξής. Οι βάσεις έχουν μπει. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι να κάνει. Βαθιά στην καρδιά του. Ξέρει τι να κάνει. Ακόμα και η μικρή σπίθα. Καμία μεγάλη φωτιά δεν άναψε από μεγάλη φωτιά. Από μικρή φωτιά άναψε. Είμαι εδώ και είμαι δίπλα του. Φανταστείτε ότι έχω ένα μεγάλο βάρος, τρέμουν τα πόδια μου και δεν έχετε κανείς να με βοηθήσει. Γιατί αυτό ακριβώς χρειάζομαι. Και είμαι εδώ πέρα. Εγώ πάλεψα για να έρθω εδώ πέρα λοιπόν. Πάλεψα με πολύ μεγάλες δυνάμεις για να έρθω εδώ πέρα λοιπόν για να κάνω αυτό. Και δεν γίνεται να μην υπάρχει ο σεβασμός. Βέβαια δεν περιμένω σεβασμό από προδότες και από φερέφωνα. Δεν το κάνουμε. Δεν περιμένουμε τέτοιο σεβασμό. Όμως υπάρχουν εκείνοι οι Έλληνες και γι' αυτό είμαι εδώ. Ακόμα και ένας να υπάρχει αληθινός, θα είμαι εδώ μέχρι τελευταία σταγόνα του αιματός μου. Δεν φεύγω. Και δεν έχω πεισμώσει. Είναι αποστολή συγκεκριμένη. Γιατί η αφάνεια είναι του ελληνισμού. Δεν θέλω να ξαναφοβηθεί κανένας Έλληνας. Μην ξανακούσω όταν ακούω άνθρωπο που λέει φταίμε κι εμείς. Όχι, δεν φταίει κανένας Έλληνας. Τι φταίει ο Έλληνας που δουλεύει, που πληρώνει τους φόρους του, που κοίταγε τα παιδιά του. Ή που κάποιος πήγαινε στο Υπουργείο και του έλεγε ότι το ου μπορεί να είναι ήχος. Το ξι, το φι, το ψι είναι ήχος. Κάποιος υπουργός που μαζί με Τούρκους ερχόσανται εδώ για να βάλουν λοιπόν στέπ στα βιβλία μου. Σας παρακαλώ κύριε. Θα ασχοληθεί ο υπουργός, είχε πολύ μεγάλο θέμα με τη γλώσσα μου. Πού, στο λαό, να βάλει το Υπουργείο νόμου στη γλώσσα. Από πότε. Δηλαδή θα πούμε στους κριτικούς πώς να μιλάνε, στους υπηρώτες, στους Κυπραίους. Πότε έγινε αυτό. Αλλά γίνεται στην Ελλάδα μου, ε! Είναι αιτία πολέμου γι' αυτό εμένα κύριε. Για μένα είναι αιτία πολέμου. Και είμαι εδώ για ένα λόγο. Ήρθα να τελειώσω και θα τελειώσω. Εγώ δεν φεύγω. Θα το καθαρίσω. Όλο το στάβλο του Αυγαία. Εγώ δεν έκατσα εδώ. Λέω λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Ναι, χρειαζόμαστε βοήθεια. Η βοήθεια είναι η ένωση, να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες να γίνουμε ένα. Άλλωστε, θα μιλήσω και λίγο μέσω συνταγμάτος. Το άρθρο 120, ο παράγραφος του συντάγματος, παράγραφο 4, ο Έλληνας δικαιούται και υποχρεούται και είναι καθήκον του να έχει το συνταγμά του και να το υπερασπίζεται με τη ζωή του, με ψεύτικους, καλούς, κανονικούς, όλους τους τρόπους. Οπότε ακόμα και αν σκοτώσεις για το σύνταγμά σου, είναι μέσα στο σύνταγμά μου και το λέει. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτές οι ψυχές πρέπει να καταλάβουν γρήγορα. Όταν αυτοί ενωθούν και δούνε όλοι ότι εμείς ενωθήκαμε και ότι όλοι οι Έλληνες έχουν γίνει μια τελεία, δεν υπάρχει κανείς να κάτσει μπροστά μας. Δηλαδή κύριε Σόρα, μιλάτε ότι όπως σε πολλά σημεία του κόσμου, υπάρχει ένα σύνταγμα, υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Έτσι. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να γυρίσουμε στο να εφαρμόσουμε το έθνος το ελληνικό. Βεβαίως με ελληνικούς τρόπους, εγώ θα πω ξεκάθαρα. Οι τρόποι μας είναι πολιτισμένοι, κύριε Ευαγγέλια, και έχουμε ακριβώς τα λεφτά. Εμείς τα λέμε. Πάντα λεφτά τα βλέπετε, ναι, είναι δικά μας. Εμείς δεν ζητήσαμε δανεικά, δεν ζητήσαμε επιβιαστικά λεφτά, δεν σας πιέσαμε, δεν σας κάναμε τίποτα. Φέρνουμε δικά μας λεφτά, τα οποία είναι σε υπηρεσίες, είναι σε χώρες, είναι μεγάλη χώρα. Εμείς δεν φέραμε από τη Ζιμπάμπουε, ούτε από τον Γκουαντάνεμο ομόλογο. Φέραμε από την Αμερική και τους λέμε είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος να μου πει δεν είναι καλό. Και δεσμεύεστε. Και δεσμεύεστε. Να φέρω το ομόλογο στην Ελλάδα. Να έρθει η κυβέρνηση και να κάτσει για μια τέτοια δουλειά τόσο ευαίσθητη. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν τώρα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι σαν την πάλι. Πώς θα παλέψουμε αν δεν πιαστούμε. Εξ αποστάσεως. Δεν γίνεται. Είσαστε θα πρέπει σαφή. Λοιπόν να έρθει και κάτι άλλο. Δεν γίνεται εκεί. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα λεωφορείο. Ένα λεωφορείο το οποίο οδηγάει κάποιος. Το μας είπε ότι είναι οδηγός. Τελικά δεν είναι καλός και στον δρόμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή δεν πάει καλά. Θα μας σκοτώσει όλους. Πρέπει να κατεβάσουμε τον οδηγό. Αλλιώς θα πρέπει να κατεβάσουμε με τη βία τον οδηγό που δεν κατεβαίνει. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το καταλάβετε. Και τι άλλο. Με δημοκρατία. Μικρό παράδειγμα. Με δημοκρατία.
Με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό εγώ τουλάχιστον εδώ, γιατί μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις με πράγματα. Με δημοκρατικές διαδικασίες υπάρχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Μόνο υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Αν υπάρχουν, οι δημοκρατία είναι μόνο ελληνική και είναι εδώ. Βέβαια. Έτσι και μα να τη δούμε. Αυτό θα ξαναγυρίσουμε στις αρχές αυτές. Μα εγώ πιστεύω στον πολιτισμό αυτό, γιατί με πολεμάνε απολύτιστα. Που όλη η Ευρώπη και ο κόσμος, κύριε Σόρα, σήμερα πάνω τους βαδίζει. Θα γυρίσουμε έτσι λοιπόν και ελευθερία και τρόπος δημοκρατία, και γι' αυτό είμαστε εδώ και είναι τα δύο μηνύματά μας μεγάλα. Έτσι. Ελληνική δημοκρατία είναι προϊόν της Ελλάδος, γεννήθηκε στην Ελλάδα, η ακριβώς λέξη είναι ελληνική. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, θα πολεμήσω στον πλανήτη για να μην ξαναπεί κανένα κράτος την λέξη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε φεουδαρχική κομματοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ελληνική, η λέξη είναι ελληνικότατη, έτσι, είναι πατενταρισμένη, έτσι, και το πολίτευμα είναι πατενταρισμένο. Τώρα, αν θες να λέγεσαι. Υπάρχει ο τρόπος. Αν θες να λέγεσαι λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, ναι, καλά κάνεις, αλλά όχι δημοκρατία, πας κάπως αλλιώς. Μας, δημοκρατία είναι αυτό. Κύριε Σόρα, είσαστε χειρότερο. Τέλος κύριε. Γίνατε. Μα είναι αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν όμως από την αντιμετώπιση που έχω εγώ, είτε φωνάζουν, δεν θα έλεγα την κοινωνία, θα έλεγα από τους θεσμούς. Κανένα πολιτισμό στο θεσμό. Εγώ θέλω πέρα λοιπόν ο θεσμός αύριο να είναι πολιτισμένος. Ο θεσμός να είναι πολιτισμένος και να αντιμετωπίσει μετά πολιτισμένος. Σε αντίθετη περίπτωση. Φύγαμε από τον χρόνο. Φύγαμε από τον χρόνο. Έγινε σαφέστατα. Έγινε σαφέστατα. Δείξαμε έγγραφα. Δείξαμε μοναδικά έγγραφα που δεν έχουν ξαναβγεί ποτέ. Η πληροφορία στην Ελλάδα, στην κρίση του ελληνικού λαού. Βέβαια, στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει από αυτά που άκουσε, από αυτά που είδε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή αποκαλυπτική συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε το χρόνο και μου δώσατε και την ώρα να εξηγήσω. Μακάρι να είχαμε κι άλλο. Να πάρω. Και όπως είπαμε, τελευταίος κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά τα στοιχεία είναι στοιχεία. Θα θέλαμε λοιπόν μια άλλη φορά, σας δώσουμε κι άλλο χρόνο, εάν βεβαίως εσείς και το επιτελείο σας επιθυμεί, να ξαναμιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ήταν μια μοναδική αποκαλυπτική σήμερα συνέντευξη για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση ζωντανά ο κύριος Αρτέμης Σόρας και πιστεύω όλες και όλοι σας να βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ και να έχετε θάρρος, Έλληνες.